Καλώς ήρθατε λοιπόν στο στολισμένο μας στούντιο. Είναι και περίοδος Χριστουγέννων. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας το έχετε ζητήσει νομίζω από την αρχή της σειράς των podcast. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Ήταν τα πρώτα σχόλια που ερχόντουσαν. Ναι, ναι. Και είναι για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αντιπαναστατικές ανατροπές εκείνης της περίοδου και όλο αυτό. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για το αν υπήρχε ελευθερία, μήπως κατέρευσε επειδή δεν λειτουργεί. Σήμερα νομίζω θα τα λύσουμε όλα και ό,τι προλάβουμε θα κάνουμε επόμενο. Μαζί μας η συντρόφισσά μας η Άλεγα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Και εκείνη την περίοδο και Γενική Γραμματέα του κόμματός μας. Λοιπόν, να βάλω εδώ μια παρένθεση. Το είχαμε πει και την πρώτη φορά που είχες έρθει και σε ευχαριστούμε που ξανάρθες. Ο περισσότερος κόσμος μας βλέπει. Τότε δεν είχε γεννηθεί. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί. Οριακά, εμείς οι δύο δεν είχαμε γεννηθεί. Και ειδικά οι μικρότεροι ακόμα περισσότερο. Λίγο να μας μεταφέρει στο κλίμα της περίοδου, γιατί τώρα μιλάμε 26 Δεκεμβρίου του 1991 και μεταδίδεται παγκοσμίως. Βλέπουν οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές από ανταχού γης, ότι πέφτει η σημαία στο Κρεμλίνο. Ποιο ήταν το κλίμα? Την υποστολή της κόκκινης σημαίας στο Κρεμλίνο. Για μας εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα ήταν ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Ήταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Δεν μπορώ να πω ότι ευνηδιαστήκαμε βεβαίως. Μας συνέβη όλους αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση του θανάτου ενός πολύ αγαπημένου προσώπου που ξέρεις ότι θα πεθάνει. Τη στιγμή όμως που πεθαίνει, εκείνη τη στιγμή ξέρεις πια ότι είναι τελειωτικό. Πάει. Δεν υπάρχει γυρισμός. Επομένως, θλίψη, στενοχώρια, αγανάκτηση, συγκίνηση, κλάματα. Παρότι είμαστε και ιδεολογικά και πολιτικά αρκετά προετοιμασμένοι. Πριν λίγες μέρες είχε τελειώσει το 14ο συνέδριο του κόμματος, το οποίο έγινε από τις 18 έως 21, ένα έκτακτο συνέδριο, ύστερα από την κρίση που πέρασε το κόμμα. Θα το συζητήσουμε και συνέχεια. Ναι, και αυτό οπωσδήποτε μας είχε ετοιμάσει για αυτήν την εξέλιξη. Άλλωστε, από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη είχε αρχίσει κάθε ενωσιακή δημοκρατία να αποδεσμεύεται, να φεύγει από αυτό που λέγονταν τότε Σοβιετική Ένωση. Έτσι το συνέδριο, που είναι μια συλλογική διαδικασία, με τη δυναμική που είχε, μας βοήθησε να σκεφτούμε αυτό που έβαλε και ο ριζοσπάστης εκείνη την ημέρα, ψηλά την κόκκινη σημαία, για να σηκώσουν οι λαοί. Τότε βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε στο πρώτο βήμα. Αυτά ήταν τα αισθήματά μας. Όμως πρέπει να πω, δεν είμαστε μόνο εμείς οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες που αισθανθήκαμε θλίψη. Σίγουρα, στενοχώρια. Εντάξει. Υπήρχε πολλής κόσμος μπερδεμένος, απογοητευμένος, που διαισθάνονταν ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι καλό. Και αυτό το λέγανε και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν με το σοσιαλισμό. Δεν ήταν υποστηριχτές της Σοβιετικής Ένωσης. Αναγνώριζαν όμως τον διεθνή της ρόλο και την επίδρασή της και στο εσωτερικό της κάθε χώρας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας πούμε, στο φιλελληνικό κίνημα, στη διεθνιστική αλληλεγγύη κτλ. Συντρόφισσα, τι ήταν όμως αυτό ακριβώς που ανατράπηκε εκεί πέρα? Τι ήταν ο σοσιαλισμός? Το λέω και για τα παιδιά που μας βλέπουν και αυτό που είπε και ο Μάνος πριν. Είπαμε ανατροπή και στη συνέχεια μιλήσαμε για νίκη της αντεπανάστασης. Όταν άλλοι έλεγαν κατάρρευση. Κοιτάξτε να δείτε, μια πολυκατοικία, ας πούμε, ένας ουρανοξύστης, όταν απότομα γκρεμίζεται, χωρίς να έχει συμβεί, ξέρω εγώ, ένας σεισμός, ακόμα και στο σεισμό γίνονται, και μετά το σεισμό γίνονται διερεύνηση, δεν καταραίει έτσι. Μπορεί το εξωτερικό φαινόμενο να ήταν κατάρρευση. Στα μάτια όλων να φαινόταν ότι έγινε μια κατάρρευση. Επομένως, αυτό το οικοδόμημα είχε πρόβλημα πολύ πριν, να το πω, στατικότητας, αντοχής. Στο εσωτερικό του. Ναι. Και αυτό δεν μπορούσε να είναι υπόθεση 2-3 χρόνων, 4, ούτε να είναι αποτέλεσμα μόνο της περεστρόικα, η οποία ήταν πια το όχημα της συνειδητής πια ανατροπής. Υπήρχε μία διάβρωση της στατικότητας, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, αυτού του οικοδομήματος. Βεβαίως ήταν σοσιαλισμός. Δεν το συζητάμε. Είχε, από τη στιγμή που νίκησε η Οκτωβριανή Επανάσταση, είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, την εξουσία την πήρε η εργατική τάξη. Ήταν εργατική εξουσία. Καταργήθηκε ο καπιταλιστικός τομέας παραγωγής. Καταργήθηκε αυτό που λέμε σχέση κεφάλαιο-μισθωτή εργασία.
κοινωνικοποιήθηκαν τα μέσα παραγωγής. Βεβαίως δεν έγινε γενική πανκοινωνικοποίηση. Δίπλα στον κοινωνικοποιημένο τομέα της βιομηχανίας και όχι μόνο όλων των κλάδων της οικονομίας και του κοινωνικού τομέα, παιδεία, υγεία, πρόνοια, πολιτισμός κτλ. Συγκροτήθηκε ο αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος δεν μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού, αλλά ήταν ένας μεταβατικός θεσμός, ούτως ώστε με την ανάπτυξη της βιομηχανίας που θα εξόπλιζε τον αγροτικό συνεταιρισμό να εξελιχθεί και αυτό σε κοινωνικοποιημένο τομέα της οικονομίας. Υπήρχαν τα σαφχώς, τα λεγόμενα, και τα κολχώς. Ήταν η κρατική αγροτική παραγωγή και ήταν και η συνεταιριστική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Ο σοσιαλισμός είναι μία ατελής βαθμίδα της κομμουνιστικής κοινωνίας. Δεν είναι ακόμα κομμουνιστική κοινωνία. Δεν είναι ένα ξεχωριστό στάδιο, αυτό τελές, ούτε ενδιάμεσο. Αλλά είναι η ατελής βαθμίδα. Ας πούμε να σας πω ένα παράδειγμα. Καταργήθηκαν όλοι οι θεσμοί του αστικού κράτους, όλοι οι θεσμοί που υπάρχουν στον καπιταλισμό. Οι θεσμοί, ας πούμε, η πολιτική της διακυβέρνησης κτλ. Κτλ. Η εργατική εξουσία, όταν εγκαθιδρύθηκε, αφορούσε πραγματικά τις θεμελιακές αρχές του σοσιαλισμού. Ποια ήταν η βάση της εργατικής εξουσίας? Η παραγωγική μονάδα, η συνέλευση του εργοστασίου, όχι μόνο των μελών του κόμματος, εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, όλων των εργατών. Όχι, είναι εξουσία της εργατικής τάξης. Το κόμμα παίζει καθοδηγητικό ρόλο, δεν είναι κάτι άσχετο, αλλά είναι εξουσία της εργατικής τάξης, δεν είναι εξουσία του κόμματος, του Μπολσεβίκικου κόμματος, ας πούμε, στην Ρωσική Επανάσταση. Είναι η παραγωγική μονάδα, είναι η διοικητική μονάδα, είναι η κοινωνική υπηρεσία. Εγώ να σας πω τώρα, τα πρώτα χρόνια, η ικανότητα της εργατικής τάξης να ασκήσει ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα που της έδινε ο νόμος, δεν ήταν το ίδιο. Μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης ήταν αγράμματη, αγράμματη, αναλφάβητη εντελώς. Τεράστιο ποσοστό. Βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν από την πρώτη δεκαετία και μετά αστεί επιστήμονες, δηλαδή, που προέρχονταν από την αστική τάξη, γιατί τότε σπούδαζαν μόνο τα παιδιά της αστικής τάξης. Όμως το δικαίωμα το είχε, άρα και η εργατική εξουσία εξελίσσεται. Όσο ανεβαίνει το μορφωτικό, το πολιτιστικό επίπεδο της εργατικής τάξης, η άσκηση, η ίδια η εξουσία σου δίνει το δικαίωμα να ασκείς, να ασκείς έλεγχο, να εκλέγεις αντιπροσώπους με κριτήρια σωστά, να κάνεις έλεγχο στους εκλεγμένους με άμεση δημοκρατία ή στην ολοκλήρωση του με άμεση δημοκρατία τους αντιπροσώπους, να τους ανακαλείς, όχι να περιμένεις πότε θα προκηρύξουν εκλογές για να τους ανακαλέσεις. Όμως έτσι είναι στην αρχή, εγώ σας λέω και σήμερα σε μια χώρα που θα επικρατήσει ο σοσιαλισμός, που είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες σήμερα. Η εργατική τάξη στη χώρα μας και σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο μορφωμένη, δικευμένη, είναι αυτοματοποιημένη σε ένα μεγάλο βαθμό η παραγωγή. Βεβαίως ο εργάτης στον καπιταλισμό μαθαίνει να κάνει μια εκτελεστική εργασία, εντελώς τυπική εκτελεστική. Δεν έχει λόγο για την παραγωγή, για την οργάνωση της εργασίας, δεν ελέγχει. Καλά, ας πούμε, σίγουρα, τη διεύθυνση του εργοστασίου. Η διεύθυνση δεν ανήκει στην εργατική τάξη, ενώ στο σοσιαλισμό θα είναι ένας καταμερισμός δουλειάς. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό μια από άλλη τάξη. Επομένως, η κοινωνία ήταν σοσιαλιστική. Αυτό που μας απασχόλησε από την αρχή είναι να δώσουμε απάντηση. Τι συνέβη? Δεν ήταν δυνατόν το ΚΚΕ ως κόμμα εμείς, και αν θέλετε εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που είχαμε συμμετάσχει στη σοσιαλιστική οικοδόμηση, ζούσαμε στον καπιταλισμό, συνθήκες παρανομίας, διώξεων. Επομένως έπρεπε να δώσουμε απάντηση. Αυτή η απάντηση ξεκίνησε με τη λήξη των εργασίων του 14ου Συνεδρίου. Πέρασαν χρόνια και ακόμα μελετάμε ζητήματα του επικοδομήματος, τώρα επεκτείνουμε και στις άλλες χώρες που πέρασαν στο σοσιαλισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά, και συμπεράσματα που τα θέλουμε και για μας, για το σήμερα, για το σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και αν θέλετε, το πρώτο βήμα είναι να αποκαταστήσεις τη σωστή σου σχέση με τη θεωρία, να μελετήσεις ξανά τη θεωρία. Γιατί αποδείχθηκε ότι δεν έφταιγε η θεωρία, ούτε η θεωρία θα σου δώσει όλες τις απαντήσεις, μπορούσε να σου δώσει τότε όλες τις απαντήσεις
για την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης μέσα στα 70 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Σου λέει τις νομοτέλειες, τις γενικές αρχές, τις αντικειμενικές τάσεις που υπάρχουν που το κόμμα πρέπει να τις συνειδητοποιεί, να τις μελετά και να μην τις παραγνωρίζει. Αυτό ήτανε, βεβαίως ήταν σοσιαλισμός. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ζητήματα λαθεμένων επιλογών, οι οποίες εξελίχθηκαν σε παρεκκλήσεις. Προσέξτε, λάθη μπορεί να γίνονται. Υπάρχουν λάθη και λάθη βέβαια. Υπάρχουν λάθη που διορθώνονται και υπάρχουν λάθη που αν δεν τα διορθώσεις έγκαιρα, ας πούμε ότι ένα λάθος οφείλεται στο γεγονός ότι κάτι δεν είδες καλά, εκείνη τη στιγμή δεν το έλυσες. Όταν όμως αυτά τα λάθη ιδεολογικοποιούνται, γίνονται παρέκκληση και το ένα φέρνει τ' άλλο. Υπήρχε λοιπόν μία σταδιακή, ας το πούμε, ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο σοσιαλισμός απαιτούσε επέκταση και ευάθυνση των κομμουνιστικών σχέσεων. Πολιτική πλησιάσματος προς την κομμουνιστική κοινωνία, όχι πολιτική μετατροπή του σοσιαλισμού σε κομμουνισμό, αυτό θέλει, έχει άλλες απαιτήσεις. Αν δεν εκπληρώσεις αυτούς τους όρους, τότε οι παρεκκλήσεις διαβρώνουν τη σχέση του κόμματος με την εργατική τάξη. Αλλοιώνουν την ουσία της εργατικής εξουσίας. Απομακρύνεται το κόμμα από την εργατική τάξη στην ουσία, όχι με την έννοια των τυπικών σχέσεων. Και νομίζω και θέλει και καλή ανάλυση όλη αυτή η μελέτη που κάνουμε και συλλογικά ως κόμμα, γιατί πρέπει να βρούμε τη σωστή κριτική, γιατί είχαμε και τεράστια επιτεύγματα. Οπότε λέμε πολύ συχνά, ας πούμε, χωρίς ωρεοποιήσεις. Το να αναδείξουμε δηλαδή τα επιτεύγματα. Η αφετηρία της δικιάς μας μελέτης προέκυπτε από τη μελέτη της θεωρίας. Ήταν να δούμε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, την οικονομία, από το πεδίο της οικονομίας και τη σχέση της οικονομίας, των απαιτήσεων της σοσιαλιστικής οικονομίας σε σχέση με το τι το ίδιο το κόμμα που ήταν ο καθοδηγητικός παράγοντας, πώς αντιλαμβανόταν αυτές τις απαιτήσεις και τι λύση έδινε στα νέα προβλήματα που πρόκυπταν. Προβλήματα προκύπτουν και από την ανάπτυξη, από το προχώρημα. Προβλήματα δεν προκύπτουν μόνο από τη στασιμότητα ή από ένα λάθος. Πολλά. Ναι, ναι, βεβαίως. Και ξεκινήσαμε, κάναμε μία ιεράρχηση. Είπαμε, καθόλου δεν υποτιμήσαμε την επίδραση της υπεριαλιστικής περικύκλωσης και της διαπάλης με το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα και τι επιπτώσεις είχε η κούρσα των εξοπλισμών, μία σειρά πράγματα. Είχαμε και την ίδρυση του ΝΑΤΟ την ίδια περίοδο. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινούσαμε από τον εξωτερικό παράγοντα. Εάν στη Σοβιετική Ένωση γινόταν μία επίθεση υπεριαλιστική και ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν καταλυτικός και χανόταν ο αγώνας. Ή δεν έγινε καμία εσωτερική επαναστατική εξέγερση, δεν ξεσηκώθηκε ο λαός να... Ούτε την περίοδο που λέμε κιόλας, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκίνησαν οι λεγόμενοι περεστρόικα, οι πολιτικοί, ας πούμε... Αναδιαρθρώσεων και όλα αυτά. Παρουσιάστηκε στο λαό ότι είναι μία επανάσταση μέσα στην επανάσταση, περισσότερο σοσιαλισμός. Για να αντιμετωπίσουν υπαρκτά προβλήματα που είχαν σχέση με την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας. Υπήρχαν προβλήματα, τα οποία βέβαια δεν δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο, δημιουργήθηκαν πιο πριν. Η τοποθέτηση του κόμματος ήταν μέτωπο απέναντι στη λαθολογία και στο μηδενισμό. Αυτό. Βεβαίως στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, αλλά ιδιαίτερα στη Σοβιετική Ένωση που είχε και μια πιο μακρόχρονη πορεία, εξελίχθηκε η ανεργία. Εξελίχθηκε μέσα στα 20 χρόνια, όχι δεν πέρασαν 70. Ναι. Εξελίχθηκε η αγραμματοσύνη. Ναι. Καταρχήν εξελίχθηκε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να μην το ξεχάσουμε. Το αυτό. Υπήρχε εργατική εξουσία. Η όλη Σοβιετική Ένωση που ξεκινούσε από ένα πολύ δυσμενέστερο επίπεδο ανάπτυξης από ό,τι ήταν η Αγγλία, η Γερμανία, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, έφτασε κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο ανάπτυξης. Δεν συγκρίνεται η θέση της γυναίκας, η θέση της νεολαίας, της μητρότητας, της οικογένειας. Γίνανε μεγάλες αλλαγές, αν θέλετε, και στο επίπεδο των κοινωνικών και προσωπικών σχέσεων.
εμείς αυτά όλα όχι μόνο τα υποστηρίξαμε, αλλά τα υποστηρίζουμε και σήμερα. Οι κοινωνικές παροχές ήταν ίσες για όλους. Η διαφορά υπήρχε στο μισθό εργασίας, δηλαδή έπαιρνες το μισθό ανάλογα με το χρόνο εργασίας, όχι τον προσωπικό σου χρόνο, αλλά τον αναγκαίο χρόνο εργασίας σε κάθε κλάδο. Η διαφορά από τον κομμουνισμό είναι ότι στον κομμουνισμό αμείβεσαι με βάση τις ανάγκες, ενώ εκεί ήταν με βάση την εργασία. Είναι αυτό που λέμε ατελής βαθμίδα. Αλλά αυτά τα υπερασπιστήκαμε και τα υπερασπιζόμαστε μέχρι σήμερα. Εμείς δώσαμε βάρος που έγιναν τα λάθη. Αυτό απασχολούσε. Αποκρούσαμε τη λαθολογία και είμαστε περήφανοι που όλα τα χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερασπίστηκε το σοσιαλιστικό σύστημα, την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Όχι γιατί θεωρούσαμε τον εαυτό μας, όπως λένε οι αντίπαλους, παιδιά της Μόσχας, αλλά γιατί πατούσε σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, γιατί πιστεύαμε σε αυτή τη θεωρία και γιατί ποτέ δεν επιτρέψαμε και σήμερα η κριτική μας προς τον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον αντίπαλο. Να σας πω κάτι. Έχουμε ντοκουμέντα. Το 1995 έγινε η πρώτη συλλογική επεξεργασία της συνέβησης στο σοσιαλισμό. Ατελής βέβαια, γιατί δεν είναι η πρώτη. Το 2009 ειδικό θέμα συνεδρίου. Τρεις φορές συζητήθηκαν τα ντοκουμέντα μέσα σε όλο το κόμμα. Τις δύο φορές εσωτερικά, ας πούμε, την τρίτη φορά με δημόσιο διάλογο. Συνεχίζουμε τώρα. Επιμέρους εργασίες δημοσιεύονται στην κομμουνιστική επιθεώρηση. Πείτε μου, ο αντίπαλος αυτά τα έχει κρίνει? Όχι. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει την κριτική μας στο σοσιαλιστικό σύστημα, γιατί η κριτική μας γίνεται, παραδείγματος χάρη, πώς υλοποιήθηκε ο θεσμός της εργατικής εξουσίας. Μα η αστική τάξη της Ελλάδας και όλα τα κόμματα είναι ασυμφιλίωτοι εχθροί με την εργατική εξουσία. Άρα δεν τους συμφέρει να προβάλλουν την κριτική μας, γιατί η κριτική μας συμβάλλει στην αναζωγόνηση των ιδεών του σοσιαλισμού, στην καλύτερη υπεράσπισή τους από την πρακτική πείρα, μέσα από την κριτική μας. Ή αυτά που λένε για τη δημοκρατία και τα λοιπά, πώς βλέπουμε εμείς, ας πούμε, την... Είναι η βασική κριτική. Αυτό δηλαδή που λέμε η σοσιαλιστική δημοκρατία έχει ριζική διαφορά από την αστική δημοκρατία. Η μια είναι η δημοκρατία της πλειοψηφίας απέναντι στη μειοψηφία, ενώ η αστική δημοκρατία είναι η δημοκρατία της μειοψηφίας απέναντι στη λαϊκή πλειοψηφία. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή την κριτική μας την αποσιώπησαν. Δεν την πρόβαλαν. Λογικό είναι. Γιατί καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να την κάνουν δικό τους όπλο. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τις θέσεις του κόμματος με τον ίδιο τρόπο που τις αντιμετώπιζαν οι καπιταλιστές, η αστική διανόηση και τα λοιπά, το 18, το 46, το 47, όλα τα χρόνια. Πάντως νομίζω ότι και αυτές τις μέρες που σε πάρα πολλά περιοδικά, εφημερίδες, αλλά αν το πιάσουμε ακόμη και από συγγράμματα σε σχολές και σε βιβλία, η βασική κριτική και αυτό που προσπαθεί να πιαστεί είναι ότι δεν υπήρχε ελευθερία, δεν υπήρχε δημοκρατία, ήταν η περίοδος του Στάλιν, που το ένα, που το άλλο. Ναι, να το δούμε και συγκεκριμένα. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε. Και να χρησιμοποιήσω έναν όρο που ξέρω ότι δεν είναι και πολύ δημοφιλής. Εμείς λέμε καπιταλισμός δικτατορία της αστικής τάξης, σοσιαλισμός είναι η δικτατορία, η εξουσία, με αυτή την έννοια. Όταν λέμε δικτατορία, η δικτατορία έχει φορτιστεί με στρατιωτικά πρακτισκοπήματα. Η εξουσία της εργατικής τάξης. Είναι δυνατόν ένα κόμμα αστικό, είτε είναι φιλελεύθερο, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικό, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικοποιημένο ως εξέλιξη του οπορτινισμού, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα, είναι δυνατόν να, αφού είναι τα κόμματα εκείνα τα οποία στηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα, ακόμα και όταν του κάνουν κριτική. Ή όταν μιλάνε για διεύρυνση της δημοκρατίας, εννοούν της αστικής δημοκρατίας ή την κατάργηση κάποιων αντισυνδικαλιστικών νόμων, το πολύ πολύ. Είναι άλλου τύπου η δημοκρατία. Μπορούν να ανεχθούν να παίρνει την περιουσία των... να κοινωνικοποιείται η περιουσία των καπιταλιστών, αφού δεν έχουν τέτοια θέση. Είναι άλλη δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Και εμείς στις συνθήκες του καπιταλισμού παλεύουμε εναντίον της κατάργησης των αντιδημοκρατικών νόμων, είτε αφορούν το συνδικαλισμό, είτε οτιδήποτε, πολιτικές και άλλες ελευθερίες. Γιατί οπωσδήποτε
αξιοποιείς και αυτές, ας πούμε, τις τυπικές ελευθερίες για τη δράση σου. Δεν είναι το ίδιο να δράσεις νόμιμα και το ίδιο δρόμο να δράσεις παράνομα, αλλά με συγχωρείτε. Αυτή δεν είναι δημοκρατία. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει επίσημους, ας πούμε, νόμους τρομοκρατικούς. Η εργοδοτική τρομοκρατία είναι δημοκρατία. Και βλέπετε το καπιταλιστικό σύστημα, παρά το γεγονός, για να ολοκληρώσω αυτή τη θέση, που κυριαρχεί σήμερα παγκόσμια. Δεν έχει έναν οργανωμένο αντίπαλο. Παρά το γεγονός ότι το εργατικό κίνημα, το επαναστατικό κίνημα, είναι σε μεγάλη υποχώρηση, συνεχώς ψηφίζει αντιδημοκρατικούς νόμους περιστολής. Θέλει να προλάβει. Ξέρουνε, ας πω σε εισαγωγικά, οι φωτισμένοι αστεί, είναι έμπειροι αστική τάξη. Καμιά φορά οι ηγέτες των κομμάτων μπορεί να μην έχουν αυτή την εμπειρία των αστικών. Ξέρουν πολύ καλά ότι αργά ή γρήγορα θα ξανανοίξει ο δρόμος των επαναστάσεων και θέλουν να προλάβουν. Και συνεχώς κάνω πάρτε τον νόμο Χατζηδάκη. Αντεργατικούς νόμους ο ένας πίσω από τον άλλο. Υπάρχει απεργία που βγαίνει νόμοι, αυτή είναι δημοκρατία. Αλλά φυσικά πρέπει να θωρακιστούν. Και βλέπετε, η αστική δημοκρατία έχει και το καρότο και το μαστίγιο. Το μαστίγιο πάντα είναι η πιο προσφυλής της. Έχει και τη διάβρωση, την πολιτική διάβρωση των συνειδήσεων, αλλά έχει τη χειραγώγηση και την τρομοκρατία. Δεν την αφήνει σε τίποτα. Στο κομμάτι της διάβρωσης, ακούμε συχνά αυτή την αβάσιμη θεωρία ότι ο σοσιαλισμός είναι ανέφικτος, επειδή είναι στη φύση του ανθρώπου η εκμετάλλευση, η βαρβαρότητα, η αδικία κτλ. Θα ήθελα να μας το σχολιάσεις. Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι μία άποψη εντελώς αντιεπιστημονική και ανορθολογική. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε από τη φύση του ανθρώπου. Αυτή που ήταν εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης, που στην εποχή της ήταν μια επανάσταση να φέρει ένα καινούριο σύστημα ανώτερο από το προηγούμενο, το φεουδαρχικό. Όταν γινόταν η Γαλλική Επανάσταση, η φεουδαρχία πώς αντιδρούσε, τι έλεγε ότι είναι. Αυτά έλεγε. Στη φύση του ανθρώπου να είναι έτσι. Τρομοκράτες, βίαιοι. Ή να μην πάρουμε, γίνεται και επίκαιρο τότε. Πάρτε την περίοδο της φεουδαρχίας που αρχίζει η διαπάλη της κυρίαρχης, ας πούμε, θρησκευτικής αντίληψης, αρχίζουν και προοδεύουν οι επιστήμες. Αναπτύσσεται, ας πούμε, αρχίζει και αναπτύσσεται η πρώτη μορφή, ας πούμε, της βιομηχανίας, η βιοτεχνία, πρέπει να γίνουν μηχανές, αναπτύσσονται φυσικές επιστήμες κτλ. Έγινε μεγάλη διαπάλη ανάμεσα στη θρησκευτική αντίληψη που εξηγούσε τα πάντα με τη θρησκεία και στην ανάπτυξη της επιστήμης, η οποία δεν μπορούσε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα. Έλεγε, η γη είναι στρογγυλή και γυρίζει, οι άλλοι λέγανε δεν γυρίζει. Γιατί τα καθορίζει ο Θεός, ας πούμε, αυτά. Επομένως, αν πάμε και πίσω, γι' αυτό και στους νέους ανθρώπους είναι καλή και η ιστορία, όλα αντιμετωπίζονται στη φύση του ανθρώπου. Ζούμε σε μια ταξική κοινωνία. Στη φύση του ανθρώπου είναι να είναι εκμεταλλευόμενος. Δηλαδή ένα παιδάκι που γεννιέται θέλει να έχει τον εργοδότη πάνω του και να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Θέλει να έχει την αστυνομία όταν βγαίνει στον δρόμο να διεκδικήσει ενέτοιμα. Είναι στη φύση σου να δέχεσαι την εκμετάλλευση. Μεγαλώνεις μέσα σε συνθήκες εκμετάλλευσης που πάνε να σε πείσουν ότι αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Ύστερα ο άνθρωπος, εμείς δεν μπορεί να δεις τον άνθρωπο ατομικά. Ο άνθρωπος ζει μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις, μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες. Τώρα πια ο άνθρωπος δεν καθορίζεται μόνο από το τι συμβαίνει στη χώρα του. Βεβαίως, αν το δούμε έτσι, μπορεί να πούμε είναι μοιραίο οι άνθρωποι να μην μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν, να αλλάξουν πεποιθήσεις. Όχι. Μέσα στις συνθήκες της ταξικής πάλης, της παρουσίας, της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Της αντιφάσης της δικιάς της ζωής κιόλας. Ναι. Αλλάζουν συνειδήσεις. Βέβαια, πλειοψηφική συνείδηση, κομμουνιστική, φιλική για τον σοσιαλισμό, δεν είναι εύκολο στις συνθήκες του καπιταλισμού, αλλά ριζοσπαστικοποιούνται οι συνειδήσεις. Δηλαδή, στη φύση, ας πούμε, τη δικιά σου είναι να γίνεις κομμουνιστής. Γεννήθηκες και είχες κάτι στη φύση σου που σε έκανε κομμουνιστή. Επέλεξες ένα δρόμο.
επηρεάστηκες, ήρθες σε επαφή, κατέληξες. Γιατί ο κομμουνιστής εθελοντικά γίνεται, δεν μας βάζει κανείς με τις αλυσίδες να πάμε. Άρα δεν υπάρχει μία φύση στον άνθρωπο, υπάρχει η επίδραση, ας πούμε, του συστήματος, του αστικού κράτους, που μέσα από όλους τους μηχανισμούς σε μαθαίνει να σκέφτεσαι όπως θέλει εκείνο, αλλά υπάρχει και ο δρόμος της κριτικής σκέψης, της πείρας, της επίδρασης, ας πούμε, και μια σειρά παραγόντων που αρχίζεις και σκέφτεσαι και μπορεί να αλλάξεις και συνείδηση. Δεν υπάρχει κάτι στη φύση. Δηλαδή, τι να πω, ο φτωχός ήταν στη φύση του, δηλαδή, έτσι, εννοώ από την φύση. Βεβαίως, το παιδί της εργατικής οικογένειας είναι παιδί της εργατικής οικογένειας. Η ζωή του καθορίζεται από τις συνθήκες που ζει η οικογένειά του, του άνεργου. Αν είναι στη φύση κάποιου να είναι άνεργος. Αυτά, πω να σας πω, είναι σκοταδισμός. Και μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε και την... Ναι, είναι, ναι. Για να πούνε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτό είναι εδώ. Και ότι μπορείς... Ο καπιταλισμός είναι ένα αιώνιο σύστημα, δεν πρόκειται. Είναι στη φύση του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ. Μια από... Βασικά, ήθελα πολλές ερωτήσεις με διαφορετικό τρόπο. Είναι το ζήτημα της κατάρρευσης ή της ανατροπής. Ναι. Το είπαμε και στην αρχή της συζήτησης. Το γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο, 89-91. Μπορεί και μετά το 91 να το δει κανείς και σε κάποιο άρθρο και τα λοιπά τη λέξη κατάρρευση. Δικά μας άρθρα επίσης, ναι, μπορεί να το βλέπεις. Κοιτάξτε, αυτό ήταν η μορφή, δηλαδή ένας κόσμος, και εμείς είμαστε προετοίμαστοι. Το ίδιο το κόμμα μας, δυστυχώς, υιοθέτησε τη θέση ότι η Σοβιετική Ένωση, στη Σοβιετική Ένωση προχωράει. Ο σοσιαλισμός γίνεται επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το δίχρονο έχεις αυτή τη λαθεμένη θέση, ήταν λαθεμένη θέση, και βλέπεις απότομα να κατεβαίνει η κόκκινη σημαία το Κρεμλίνο, στα μάτια σου, στα μάτια μου, στα μάτια όλων, παίρνει την εικόνα μιας κατάρρευσης. Δεν είσαι προετοιμασμένος. Βέβαια, μη σας είπα, η υπόθεση, ας πούμε, της αντεπανάστασης, αν και αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιήσαμε μετά το 13ο, μετά το 14ο συνέδριο, ενσωματώθηκε και στην κρίση του κόμματος. Επομένως, μετά την κρίση του 91, μετά το 13ο, τη διάσπαση και τα λοιπά, όσοι μείναμε, οι χιλιάδες που μείναμε στο κόμμα, είμαστε υποψιασμένοι. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα. Αλλά καταλήξαμε ότι είναι αντεπανάσταση. Δυστυχώς αυτή η αντεπανάσταση δεν ξεσηκώθηκε ο λαός. Η αντεπανάσταση ξεκίνησε από τα πάνω, από το κόμμα. Γι' αυτό και ο λαός. Δεν εννοώ ότι ξεκίνησε συνειδητά από την αρχή αντεπαναστατικά. Σταδιακά δημιούργησε η πολιτική του κόμματος τις προϋποθέσεις να ανατραπεί το σύστημα. Και δημιούργησε, αν θέλετε, και ορισμένες κοινωνικές δυνάμεις, όχι αστική τάξη, διευθυντικά στελέχη και τα λοιπά, γιατί η ίδια η πολιτική που ακολουθήσε ενέτεινε την κοινωνική διαφοροποίηση. Αντί να ομογενοποιείται η εργατική τάξη και να βαθαίνουν και σχέσεις παραγωγής. Εξαλείφονται οι όποιες διαφορές κληρονομεί ο καπιταλισμός ανάμεσα στην εργατική τάξη και την αγροτιά, ανάμεσα στη χειρονακτική και στην πνευματική εργασία, να το πω αλλιώς, στην επιτελική και στην εκτελεστική. Όταν, παραδείγματος χάρη, ψηφίστηκαν νόμοι όπου τα διευθυντικά στελέχη είχαν προνόμια, δημιούργηται ένα στρώμα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προχωρήσει πιο πολύ αυτή η πολιτική, η οποία αυτές οι επιλογές που τους κάνουν ένα στρώμα πιο πάνω από τους άλλους. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Εκεί όμως ο λαός τι έλεγε? Χαιρέτησε την πολιτική του κόμματος που θα του βελτίωρε ακόμη περισσότερο το επίπεδο ζωής. Πήρε λοιπόν τη μορφή μιας κατάρρευσης. Σαν μορφή, ναι, αλλά εδώ έφταιγε και η ίδια η επιλογή του κόμματος. Η εκτίμηση, δηλαδή. Όχι, και στην Ελλάδα η εκτίμηση του κόμματος. Βέβαια, μέσα από τη διαπάλη που έγινε πριν το 13ο συνέδριο, μπαίναν μέσα στα κείμενα, ας πούμε, οι ανησυχίες που πάει το πράγμα. Μετά εξελίχθηκε η άποψη, όχι πια μέσα στο κόμμα μας, από το
από το 1991 και μετά, ότι η περεστρόικα, αυτή η πολιτική του Κορμπατσόφ ήταν σωστή, αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά. Όχι μόνο αυτού δεν ήταν σωστή, αλλά και των προηγούμενων. Δηλαδή από τη δεκαετία του 50 και του 60 σταδιακά άρχισε να διαμορφώνονται τα φύτρα για να φτάσουμε υλική βάση, ας πούμε, με την πολιτική, με την πολιτική στον τομέα της οικονομίας. Mm-hmm. Αδυνάτησε ο κεντρικό σχεδίο. Δηλαδή απέδιδαν, ας πούμε, υπήρχαν υπαρκτά προβλήματα. Μετά τον, αφού η Σοβιετική Ένωση αναπλήρωσε όλες τις απώλειες που είχε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις τεράστιες θυσίες που έκανε και καταστροφές που είχε υποστεί, εκεί άρχισαν να εμφανίζονται ορισμένα προβλήματα, ας πούμε. Μειωμένη παραγωγικότητα στη βιομηχανία. Δεν είχαν εισαχθεί όλα τα επιτεύγματα, τα τότε επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, δεν είχαν εφαρμογές παντού σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Εμφανίστηκε η πολύ στρεμματική απόδοση στην αγροτική παραγωγή. Άρχισαν λοιπόν να αναρωτιόνται τι γίνεται τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά. Και άρχισε μια μεγάλη συζήτηση τότε, στην οποία πήρε μέρος και το ίδιο το κόμμα και ο ίδιος ο τότε γραμματέας του κόμματος, ο Στάλιν. Διαμορφώθηκαν δύο απόψεις. Μια άποψη που έλεγε να εισάγουμε στοιχεία αγοράς στη σοσιαλιστική οικονομία και οι άλλοι που έλεγαν όχι, πρέπει να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Αυτό που ζητούσε τότε εκείνη η περίοδος ήταν, ας πούμε, η επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Δηλαδή, ο αγροτικός συνεταιρισμός είχε αρχίσει να ξεπερνιέται. Έπρεπε να γίνει γενικός, να κοινωνικοποιηθεί ο τομέας. Έμπαινε εμπόδιο. Άρχισαν να βλέπουν προβλήματα στον κεντρικό σχεδιασμό. Μπορεί ο κεντρικός σχεδιασμός να μην αντιστοιχούσε, να μην έδινε όθηση στην επίλυση προβλημάτων. Δεν καταργεί τον κεντρικό σχεδιασμό. Mm. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούν, να το πω καθαρά, οι αρχές, οι νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικονόμησης προς το πλησίασμα, όχι στη μετατροπή σε κομμουνισμό, προς το πλησίασμα της κομμουνιστικής κοινωνίας. Έκανε ένα βήμα πίσω. Ναι. Και λέω με την ευκαιρία, επειδή μου είπατε κάτι για τον Στάλιν, εμείς δεν διαχωρίζουμε την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης σε περίοδο Λένιν, Στάλιν, ξέρω εγώ, Χρουστσόφ, Μπρέζνιεφ και τα λοιπά. Αλλά τη χωρίζουμε στην πορεία ανάπτυξης και των νέων απαιτήσεων που φέρνει η σοσιαλιστική οικοδόμηση. Για να πας προς τα μπρος σημαίνει ότι επιλύεις, κάνεις προσαρμογές που είναι οι πιο σύγχρονες και δεν πας πίσω. Και πολύ περισσότερο δεν πας να μελετήσεις τι κάνει ο καπιταλισμός. Ο Στάλιν, ο οποίος έγινε το επίκεντρο και ο αντιστελεσμός, τι ήταν? Ήταν η περίοδος του Μεσοπολέμου, ήταν η 20ετία 20-30, όπου εκεί έπρεπε να προχωρήσει, να περάσει η αγροτική γη, άρα και η παραγωγή, από τα χέρια των κουλάκων που ήταν η αστική τάξη στο χωριό, γιατί η αστική τάξη υπήρχε. Μεγαλαγρότης, ας πούμε, της εποχής. Ναι, και ήταν ιδιοκτήτες γης. Είναι, να περάσει και να γίνει συνεταιριστική. Εκείνη, και επιπλέον να ξέρετε, η αστική τάξη παραμένει, έχει μια επιρροή, επηρεάζει έναν κόσμο. Και ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν. Είτε έκρυβαν την παραγωγή, δεν την παρέδιδαν στο κράτος, γιατί τα πρώτα μέτρα ήταν αυτά, να παραδοθεί στο κράτος για να μην πεινάει ο κόσμος. Μιλάμε, είχαν και τη φτώχεια. Κατέστρεφαν την παραγωγή. Ναι. Είτε την πούλαγαν μαύρη αγορά, είτε την κατέστρεφαν. Επομένως εκεί δεν μπορούσε να γίνει μόνο με το διάλογο. Έπρεπε η εργατική τάξη, η αγροτιά που πάλευε, εκείνο το τμήμα της αγροτιάς, οι ακτήμονες, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν και ακτήμονες. Έπρεπε να πάρουν τη γη στα χέρια τους. Αυτή ήταν η σύγκρουση. Ο σοσιαλισμός έχει δημιουργικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βάλεις στο περιθώριο, να αφαιρέσεις την ιδιοκτησία από τους καπιταλιστές. Αυτό είναι. Εκεί ήταν μεγάλη σύγκρουση. Το ίδιο το κόμμα, αν διαβάσει κανείς τις περιόδους τα κομματικά ντοκουμέντα, έκανε και κριτική σε υπερβολές που γίνανε. Τώρα ήταν ένα έργο που με τύχε ένας λαός, αυτό το έργο. Φυσικά με την καθοδήγηση του κόμματος, των θεσμών και τα λοιπά, των εξουσίες που υπήρχαν. Γίνανε υπερβολές. Αλλά η επίθεση που γίνεται εκείνη την περίοδο στο
στη Σοβιετική Ένωση και συνήθως βάζουν και ονόματα, τους αρέσει η προσωποποίηση, ήταν γιατί η γη παίρναγε στα χέρια κοινωνικοποίηση. Γινόταν συνεταιριστικοποίηση. Ναι. Βασικά το μεγαλύτερο μέρος ήταν συνεταιριστικοποίηση. Mm. Αυτό τους πείραζε. Με το Στάλιν τους πείραζε και τίποτα άλλο. Δεν πονούσαν για υπερβολές, γιατί το ίδιο το κόμμα, άμα θα δείτε, άμα διαβάζετε τους τόμους, ας πούμε, του Στάλιν, θα δείτε που είναι αποφάσεις, δεν είναι μόνο τι έλεγε ο Στάλιν. Θα δείτε ότι εκεί πέρα φώναζαν για τις υπερβολές. Κοιτάξτε, όταν ένας λαός συμμετέχει. Αυτό είναι το. Και συμμετέχει με όρους σύγκρουσης, μπορεί κάπου να γίνουν και υπερβολές. Μπορεί, ας πούμε, να χρειαζόταν σε κάποια, σε ένα σημείο, σε κάποια περιοχή, να γινόταν λίγο πιο αργά αυτό ή ξέρω. Εντάξει. Τέτοιοι γίνανε. Και βεβαίως το κόμμα τα παρακολουθούσε. Φώναζε αυτά και για φαινόμενα γραφειοκρατίας, γραφειοκρατικοποίηση υπήρχαν. Και ξαναλέω, μην ξεχνάμε και το επίπεδο τότε που υπήρχε, η συνθετότητα των προβλημάτων. Mm. Σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να γίνει διανομή γης. Εκεί έμπαινε ζήτημα. Στην Ελλάδα έχεις καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο μεγαλύτερο. Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος. Έχεις ακτήμονες οι οποίοι θα γίνουν υπάλληλοι των κρατικών επιχειρήσεων. Όχι στη σχέση κεφάλαιο εργασία, βέβαια. Στο εργατικό κράτος. Ναι. Και οι μικροϊδιοκτήτες θα μπουν στον αγροτικό συνεταιρισμό εθελοντικά. Μπορείς να τον υποχρεώσει τον άλλον. Θα δείτε το συμφέρον. Γη όμως, κοιτάξτε να δείτε, μέσα από τον αγροτικό συνεταιρισμό η γη θα είναι, δεν θα μπορεί να πουλήσει γη, να αγοράσει. Γιατί στους συνεταιρισμούς γίνεται και αναδιάταξη, γίνονται διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, στο συνεταιρισμό κερδίζει και στον καπιταλισμό έτσι γίνεται. Αυτός που έχει το μεγαλύτερη συμμετοχή, μα έχουμε δει και μεγαλύτερη ιδιοκτησία γης. Να γίνονται μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Βέβαια. Φυσικά πρέπει να γίνει εθελοντικά. Γι' αυτό, αν θέλετε, έχει σημασία και στις συνθήκες που ζούμε σήμερα του καπιταλισμού να ανοίγει το κόμμα και το κάνει. Και πρέπει να το κάνουμε και περισσότερο. Να ανοίγουμε συζητήσεις την αντίληψή μας για το σοσιαλισμό. Δεν είναι η ελληνική αντίληψη του ελληνικού σοσιαλισμού, αλλά έχουμε ενσωματώσει όλη την τη θεωρία μας που πρέπει συνεχώς να μελετάμε αλλά και να αναπτύσσουμε. Καταλαβαίνετε, γιατί εξελίσσονται τα πράγματα. Και ταυτόχρονα να συζητάμε αυτά τα πράγματα με το λαό. Έχουμε ενσωματώσει τα λάθη, την αρνητική πείρα, και αυτά πρέπει να ανοίγονται σε συζητήσεις και σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμερίζουμε τον αγώνα κατά της ακρίβειας, κατά της ανεργίας, τα θέματα της πανδημίας, αυξήσεις μισθών, κλαδικές συμβάσεις και όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να γυροφέρνεις μόνο με τη διέξοδο. Αυτά. Γιατί ο άλλος, ναι, σου λέει ωραία να παλέψω, αλλά προς τα πού θα πάω. Να παλέψεις σήμερα με όρους αντεπίθεσης. Τι σημαίνει αντεπίθεση? Να μπορείς να συνειδητοποιείς προς τα πού πρέπει να πας και κυρίως να συνειδητοποιείς την ασυμφιλίωτη σου αντίθεση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Ανεξαρτήτως αν δεν μπαίνει σήμερα στην ημερήσια διάταξη η ανατροπή της, η κατάργηση της εκμετάλλευσης. Δεν είναι θέμα μιας διαδήλωσης. Αλλά άμα δεν συνειδητοποιήσεις αυτή την ασυμφιλίωτη αντίθεση, δεν θα μπορεί να είσαι και αποτελεσματικός στις διεκδικήσεις που προβάλλεις σήμερα. Δεν ασκείς πίεση. Ναι. Γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει, θα κάνει μια απεργία. Σε ενσωματώνουν. Θα κάνεις 10 μέρες απεργία, 20, αυτό. Πόσο. Αντέχει το σύστημα και μερικά τέτοια πράγματα. Ναι, τα βάζεις στο χέρι στο τέλος. Ενώ, είναι το πω κι αλλιώς, ο αγώνας, κάτι είχε γράψει και ο Μπρέχτ, δεν το θυμάμαι ακριβώς με το πώς, δεν έχει σημασία. Ένας αγώνας μπορεί να μην κερδίσει, να χάσεις. Είσαι χαμένος όμως σίγουρα αν δεν δίνεις αγώνες. Mm. Ένας αγώνας μπορεί να μην σου φέρει άμεσα αποτελέσματα. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα από καλύτερες θέσεις να συνεχίσεις την πορεία. Κάπως έτσι θα το πω. Εγώ θέλω να επιστρέψουμε στο 91, τις ημέρες των ανατροπών, όπου συντρόφισα ως τότε Γενική Γραμματέας, σε ερώτηση που σου είχε γίνει από τον τύπο της εποχής για τη θέση μας πάνω στα ζητήματα τότε, είχες πει ότι οι επιπτώσεις για τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης είναι τραγικές, αλλά και διεθνώς το τι θα γίνει είναι απρόβλεπτο.
την περίοδο κιόλας που όλοι λέγανε ότι ανοίγει μια εποχή ελευθερίας, ειρήνης, ευημερίας. Τελικά επιβεβαιώθηκε το κόμμα. Βεβαίως επιβεβαιώθηκε και νομίζω ότι και σήμερα, στους λόγους των πρώην σοσιαλιστικών χώρων, παρά το γεγονός ότι, ξέρετε, η συνείδηση γυρνάει και προς τα πίσω, πισωγυρίζει δυστυχώς. Αλλά γίνεται και... Αλλά οι κατακτήσεις, μιλάω τώρα για τις μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι, οι κατακτήσεις που είχαν δεν έχουν ξεχαστεί. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που είναι τακτικά. Και δημοσκοπήσεις και πολλούς όταν συζητήσεις. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι μπερδεμένοι, χίλιο μπερδεμένοι κτλ. Στη συνείδησή τους και γενικότερα οι κατακτήσεις που είχαν και γενικά το ρόλο του σοσιαλισμού. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ένα βασικό ζήτημα. Τα αστικά κράτη όλα, τα αστικά πολιτικά κόμματα πανηγύριζαν. Ενώνονται οι λαοί, ας πούμε, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ενώνεται ο γερμανικός λαός. Πρόβαλαν αυτή την πλευρά. Βέβαια, μετά είχαμε κατακαιρματισμούς. Η Τσεχοσλοβακία έγινε στα δύο. Η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε. Mm. Εμείς λοιπόν, και δυστυχώς και οι οπορτουνιστές και το οπορτουνιστικό ρεύμα που βέβαια έφυγε από το κόμμα, το ρεύμα που υπήρχε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή στο Πολιτικό Γραφείο και επηρέασε και ένα μέρος των μελών του κόμματος. Και αυτοί έλεγαν, μπορεί να μην βγαίνανε με τα ίδια χειροκροτήματα, αλλά λέγανε ότι τέλος του ψυχρού πολέμου, τέλος του πολέμου. Και να το πω απλά, δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει τα άπαντα του Λένιν. Για να μην χειροκροτάσουμε το... Και να καταλάβεις το εξής πράγμα. Υπήρχε το ιμπεριαλιστικό και το σοσιαλιστικό σύστημα. Εκεί ήταν η διαπάλη, έτσι. Παγκόσμια, ανάμεσα στα δύο συστήματα. Ποιο σύστημα έφυγε από τη μέση? Το σοσιαλιστικό. Η πόλεμη από το σοσιαλιστικό σύστημα ξεκίνησε. Υπήρχε, ας πούμε, έγινε, προκαλούσε τον πόλεμο ίσα-ίσα. Επομένως, δεν μπορεί να μου λες ότι μπαίνουμε στον δρόμο της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των νέων τεχνολογιών. Τέλος ο πόλεμος, ποτέ πια φασισμός, λέγανε, ποτέ πια πόλεμος. Όταν ανατρεπόταν ένας παράγοντας ο οποίος πάλευε για τη βελτίωση της, για τη νίκη της εργατικής εξουσίας, για τη βελτίωση της εργατικής τάξης, για να μην γίνονται υπεριαλιστικοί πόλεμοι. Τσάκισε το φασισμό. Λοιπόν, το βάρος. Και χειροκροτάς. Άρα με συγχωρείς. Δεν είσαι απλώς ένας άνθρωπος που έχεις μια λαθεμένη αντίληψη για το σοσιαλισμό. Και μιλάω τώρα για τα στελέχη. Για ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολιτικά αξιώματα. Όταν μου λες αυτό, είσαι ή δεν είσαι υπερασπιστής του καπιταλισμού? Μη μου λες τώρα ότι εσύ μπορεί να φέρεις ένα σοσιαλισμό με δημοκρατία. Ο σοσιαλισμός που ανατράπηκε, ναι, είχε προβλήματα. Και κυρίως οι εσωτερικές, βέβαια μέσα σε ένα διεθνές εχθρικό περιβάλλον γίνανε τα λάθη, οπωσδήποτε. Αλλά οι εσωτερικοί παράγοντες βάρυναν. Κάντου κριτική. Αυτό. Αλλά εσύ τι λες? Εσύ στην ουσία δεν θέλεις αυτό το σύστημα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν σ' αρέσει. Πες. Εγώ θέλω. Και αρχίσαν μετά ο ανθρώπινος καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός γίνεται όλο και πιο βάρβαρος. Αυτό το βλέπουμε παντού. Αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια ή τις τελευταίες δεκαετίες και κάθε μέρα είναι φοβερά. Μα εγώ σας λέω το πιο απλό. Αν είσαι τις ειδήσεις, ας πούμε, και ακούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσοι δολοφονήθηκαν σε ένα σχολείο, τόσοι οι μαύροι, ας πούμε, σκοτώνονται για το τίποτα από την αστυνομία και υποτίθεται ότι αυτά έχουν καταργηθεί. Πού είναι? Ακόμα και τα κίτρινα γυλαίκα, που δεν ήταν κανένα επαναστατικό κίνημα στη Γαλλία, τα τσάκισαν. Δεν υπάρχει απεργία, δεν υπάρχει κίνημα. Και αναφέρομαι τώρα σε αυτούς οι οποίοι, τύπου ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, που λένε ότι θα έχουν ένα σοσιαλισμό με δημοκρατία και κάτι τέτοια, γιατί δεν υπήρχε δημοκρατία στο σοσιαλισμό. Καπιταλισμός και δημοκρατία είναι συμβίβαστα, μόνο και μόνο για υπάρχει ταξική εκμετάλλευση. Δεν μπορεί να είμαστε ταξικάνηση και να είναι δημοκρατικό αυτό. Λέει θα, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Όχι μόνο δεν μειώνονται, αυξάνονται. Άρα, βρε κύριε, εσύ μου εμφανίζεσαι. Ή λέει το Πασόκ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, να ξαναγυρίσουμε. Να μην λένε κίνημα αλλαγή, να λένε Πασόκ κτλ. Σοσιαλισμός σημαίνει καταργείται η κοινωνική ανισότητα. Ενώ η κοινωνική, από εκεί πέρα βεβαίως, στο ξεκίνημά του υιοθετεί διαφορές. Είπα προηγούμενα, πόλη και χωριό. Mm.
η επιτελική, λέω τώρα επιτελική και εκτελεστική δουλειά. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν επιστήμονες με τα δικτατορικά που πατάνε κουμπιά με πρωτόκολλα. Δεν συμμετέχουν με τις γνώσεις τους. Δημιουργικά και... Ναι, ακριβώς. Στην έρευνα, η έρευνα είναι υποταγμένη στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ελευθερία. Το βλέπουμε τώρα με την πανδημία. Είναι ελευθερία. Ή να κρίνεται η δημοκρατία σε μια χώρα που πόσα κόμματα υπάρχουν. 40 κόμματα μπορεί να υπάρχουν. Στην πραγματικότητα, φυσικά η αστική τάξη μπορεί να έχει και πολλά κόμματα να την εκφράζουν. Έχει και παραφιάδες. Αυτό είναι δημοκρατία. Εντάξει, λειτουργούν. Εμείς δεν λέμε να λειτουργούν τα κόμματα στον καπιταλισμό. Που δείχνουν και μια κόντρα μέσα στην αστική τάξη στην ουσία. Μια συζήτηση που μπορεί να γίνεται, απλά δεν αφορά την εργατική τάξη. Ναι, ναι. Αντιθέσεις, ναι, κτλ. Διάφορα. Μα ο ίδιος ο καπιταλισμός σήμερα, παρά το γεγονός ότι έδωσε μεγάλη όθηση στην επιστήμη κτλ., αλλά βλέπετε, γερνά και τον ανορθολογισμό. Το βλέπουμε... Είναι φοβερό σήμερα. Δηλαδή, βλέπετε, ακούμε θεωρίες οι οποίες είναι εντελώς ανορθολογικές. Δηλαδή, ακόμα θα έλεγε κανείς, και στα πλαίσια της αστικής, ας πούμε. Αλλά όταν... της αστικής ιδεολογίας, αλλά η αστική ιδεολογία ακριβώς, προκειμένου να απολογηθεί και να στηρίξει το σύστημα, και δημιουργεί και γεννάει, γιατί έχει δυναμική το κάθε πράγμα, και γεννάει και τον ανορθολογισμό. Τώρα, ό,τι ζούμε και με αφορμή, αν θέλετε, την πανδημία και τα λοιπά, ορισμένα άλλο η συζήτηση επιστημονική γύρω από αυτά τα θέματα, άλλο ένας φόβος που μπορεί να υπάρχει. Τώρα να σου λέει ο άλλος, ας πούμε, ότι άμα το εμβόλιο το απαγορεύει η θρησκεία, πού είμαστε? 300 χρόνια πίσω γίνεται. Τι 300, πολύ περισσότερο γίνεται. 500 χρόνια πίσω. Κύριε, μπορεί να έχεις τη θρησκεία σου, δικαίωμά σου, αλλά από τη στιγμή που πας στο γιατρό, προσφεύγεις στην επιστήμη. Θέλεις τώρα και την ίδια ώρα να πας και στην εκκλησία να παρακαλέσεις τον Θεό να μην σου πάρει το αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάντο, λίμωνο, δεν παρεμβαίνουμε εμείς σε αυτά. Αλλά δεν μπορείς να μου λες ότι η θρησκεία λέει δεν κάνω αυτή τη θεραπεία. Το λέει ο Θεός, αν θα κάνεις εμβόλιο ή αν θα πάρεις το τάδι ή το β' φάρμακο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, βλέπετε, ενώ μέσα ο καπιταλισμός δίνει όθηση στην ανάπτυξη της επιστήμης, τι το κάνει για το κέρδος? Δεν το κάνει για τις ανθρώπινες ανάγκες. Και βλέπεις, ενώ ας πούμε έχεις μια τέτοια αυτοματοποίηση, ας πούμε, που μπορεί να οδηγήσεις να δουλεύεις και 3 και 4 ώρες την ημέρα και να έχεις και πέρα ελεύθερο χρόνο να συμμετέχεις στην κοινωνική δράση, να ασκείς εξουσία. Τώρα στο σοσιαλισμό, για να ασκείς εξουσία και να λειτουργούν οι θεσμοί από κάτω, οι εργατικοί, απαιτείται και χρόνος ελεύθερος. Έτσι δεν είναι? Έλα. Για να ελέγξεις, να πας, να μάθεις, να πληροφορηθείς, καλά, χρόνος ελεύθερος για την πνευματική σου ανάπτυξη, για την κοινωνική συναστροφή, για πάρα πολλά πράγματα. Και ο καπιταλισμός έχουμε φτάσει τώρα να μην έχει ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος. Λες και είμαστε την περίοδο που στον καπιταλισμό δουλεύανε 12 ώρες. Δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Να. Και οι επιλογές στον ελεύθερο χρόνο είναι... Αφήστε αυτό το θέμα. Ναι. Ας μην το ανοίξουμε. Υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό. Αλλά δεν έχει χρόνο. Όλη η ευθύνη για τα παιδιά. Να τα πάω στο σχολείο, να τα πάω στο φροντιστήριο, να τα πάω εκεί. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, θεσμοί λαϊκοί κάτω στη ζωή που να σου λύνουν αυτά τα προβλήματα. Κάποιοι γονείς που τρέχουν από εδώ και από εκεί κάτι να κάνουν. Κάτι να συμπληρώσουν τα παιδιά, να τα πάνε στην ξένη γλώσσα, να τα πάνε από εδώ, να τα πάνε από εκεί, όταν είναι μικρά εννοώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Τα ωράρια είναι ακατάστατα. Πού είναι ο ελεύθερος χρόνος? Και όντως επαναστατικοποιεί, ας πω, ο καπιταλισμός τα μέσα παραγωγής, η τεχνολογία, αλλά και ταυτόχρονα τα αναπτύσσει εκεί που θέλει, ναι. Όχι παντού. Και όχι σε όλους τους τομείς και όχι... Και όχι και στο βαθμό που θα μπορούσαν. Ναι. Συζητάμε πάντως και στο συνέδριο τώρα πρόσφατα του κόμματος, που νομίζω ότι μπορεί κάποιος όταν το διαβάσει να του ξύνησε λίγο, να προβληματίστηκε. Το ότι δεν έχουμε ξεπεράσει, λέμε, τις συνέπειες της αντιπανάστασης, ότι ακόμα ζούμε στη σκιά τους. Δηλαδή όλο αυτό το γεγονότον περιγράφουμε και συζητάμε, το ότι ακόμα επηρεάζει την ουσία τη ζωή τους, που νομίζω ότι μπορεί κάποιος να παραξενευτεί που το λέμε αυτό. Καταρχήν επηρεάζει τη ζωή τους με την έννοια ότι
έχουμε μια γενική υποχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος, του επαναστατικού κινήματος, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη ζωή. Και συνέβαλε με λίγες αντιστάσεις να περνούν τα μνημόνια, να περνούν τώρα οι λεγόμενες αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις που κάνει η Νέα Δημοκρατία και που είναι στρατηγική και όλων των κομμάτων, Πράσινη Ανάπτυξη κτλ. Ναι, γιατί βέβαια το κίνημα μπορεί να μην μπορεί να ανατρέψει τη στρατηγική και τα συμφέροντα των καπιταλιστών, αλλά μπορεί να αποσπάσει κάποιες, μπορεί να παρεμποδίσει, να κερδίσεις χρόνο στην επόμενη αντεπίθεση να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Αλλά δεν είναι μόνο, είναι ιδεολογικές συνέπειες. Διότι εσείς, όπως είπατε, δεν ζούσατε τότε. Για έναν κόσμο υπήρχε ο σοσιαλισμός στη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Καλά, και εμάς πολύ συχνά ακούμε το «μα δεν υπάρχει αυτό». Ναι. Δεν υπήρχε και τότε, υποθέτω. Δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να δυστυχώς έχουν δεχθεί, ας πούμε, την αντικομμουνιστική πλήση εγκεφάλου. Αλλά ακόμα και αυτοί που μπορεί, ας πούμε, να είχαν και ερωτηματικά για το σοσιαλισμό. Να είχαν ερωτηματικά. Καλοπροαίρετα. Ναι. Ξέρανε, ναι, υπάρχει κάτι. Για να δούμε τι είναι αυτό. Επομένως, έχει βαθύτερες συνέπειες. Καταρχήν, το γεγονός ότι μεταλλάχθηκαν και εκφυλίστηκαν μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα έχει την επίδρασή του. Επομένως, αυτές οι συνέπειες. Και μετά, κοιτάξτε, και οπωσδήποτε και αυτή η νίκη της Αντεπανάστασης ήταν και σταδιακή. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, μπορώ να σας πω και μεγαλύτερων ηλικιών, που όταν ακούνε Ρωσία νομίζουν ότι είναι κάτι καλύτερο. Είναι η Σοβιετική Ένωση. Ή όταν ακούνε η Κίνα. Μα είναι καραμπινά τους καπιταλισμός. Βλέπετε, είναι και ψυχολογικές συνέπειες. Και κυρίως όταν δεν έχεις φτάσει στο σημείο να καταλάβεις τι είναι αυτό που συνέβη, τότε αισθάνεσαι ένα κενό. Δηλαδή, είπα το 91, φυσικά συγκλονιστήκαμε όλοι, παρότι το περιμέναμε. Συγκλονιστήκαμε και πιο πριν. Όχι όλοι, κάποιοι μέσα στο κόμμα αξιοποίησαν την υπόθεση, την πορεία διάλυσης για να μετατρέψουν το κόμμα σε τάση του συνασπισμού ή σε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θλίψη υπήρχε. Όμως αυτή η θλίψη και η στεναχώρια, όταν αρχίσαμε να μελετάμε με τα χρόνια, δεν έγινε σε μια μέρα στην άλλη, και βγάλαμε ορισμένα συμπεράσματα, έγινε πιο ουσιαστική η πίστη μας, γιατί όντως το κόμμα, μην έχοντας μια πιο ουσιαστική σχέση με τη θεωρία και δεν ασχοληθήκαμε με τα θέματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, όχι σαν κόμμα που είχαμε ευθύνη για την οικοδόμηση, αλλά στα πλαίσια του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Γίναμε και εμείς μέρος του προβλήματος. Είχαμε εξειδανικεύσει ορισμένα πράγματα. Και όταν βλέπαμε προβλήματα, τα ρωτούσαμε, μα γιατί εκείνο ή γιατί τ' άλλο, και τα εξηγούσαμε, ναι, είναι αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν ήταν αντικειμενικές, ήταν υποκειμενικά λάθη. Αυτή την ευθύνη την πήραμε και κάναμε αυτοκριτική. Δεν ξεκινούσαμε για να μην στενοχωρήσουμε το κουκουσέ. Ναι. Αυτά τα χιδέα που ακουγόντουσαν ότι είμαστε παιδιά της Μόσχας. Αν είμαστε παιδιά της Μόσχας δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς σήμερα. Mm. Που λέγανε χάσαμε τη Μητρόπολη και... εντάξει. Αλλά ναι, εξειδανικεύσαμε. Όχι με κάποια σκοπιμότητα ή ιδιοτέλεια. Έτσι τα πιστεύαμε. Και σοκαριστήκαμε. Και εμείς που ούτε στιγμή δεν διανοηθήκαμε να φύγει από τα ντοκουμέντα του κόμματος ο μαρξισμός, ο λενινισμός, ο προλεταριακός διαθυσμός, η εργατική εξουσία κτλ. Αλλά τώρα αισθανόμαστε μία βεβαιότητα και ξέρουμε γιατί αξίζει να παλέψεις για το σοσιαλισμό. Και σήμερα, αν θέλετε, έγινε μια πρώτη απόπειρα. Ο καπιταλισμός πισωγύρισε 500-600 χρόνια ζωής. Αν θέλετε, με την ευκαιρία, ο Μάρξ είχε μιλήσει για το κίνδυνο οπισθοχώρησης του σοσιαλισμού. Δηλαδή, αφού είναι μια ατελής βαθμίδα ο σοσιαλισμός της κομμουνιστικής κοινωνίας, ως ατελής βαθμίδα εμπεριέχει τον κίνδυνο πισωγυρίσματος. Προσέξτε όμως.
αυτό το πισωγύρισμα δεν έγινε, ας πούμε, με την επικράτηση της εργατικής τάξης. Δεν έγινε, ας πούμε, το 22, το 25, το 30. Ή σαν αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, της γερμανικής επίθεσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήρθε στη Σοβιετική Ένωση που μιλάμε, μυστέρα από 70 χρόνια. Επομένως, ήταν αναπόφευκτο να γίνει το πίσω γύρισμα. Όχι. Στα πρώτα χρόνια μπορεί. 13 κράτη... Και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα επιτέθηκαν στη Ρωσία. Εντάξει, εκεί μπορείς να τον χάσεις αυτόν τον αγώνα. Στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ναι. Τώρα. Ναι, ναι. Υπάρχει, αλλά... Αυτό το πισωγύρισμα πρέπει να αποκλείσεις, να γίνει με ευθύνη του κόμματος και των οργάνων της εργατικής εξουσίας. Και φυσικά την πρώτη ευθύνη έχει το κόμμα που είναι η καθοδηγητική δύναμη. Αυτό πρέπει να αποκλείσεις. Τώρα αν χάσεις κάτι από έναν αρνητικό συσχετισμό, γιατί ξέρω σου είσαι ένα μικρό κράτος, ας πούμε, μια μικρή χώρα και σου επιτεθούν 40, μπορεί να το χάσεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι η απώλεια, γιατί δεν είχα το συσχετισμό δύναμης και άλλο δεν δίνω τη μάχη. Έχει μεγάλη διαφορά από αυτή την άποψη. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, έχουμε μια καθημερινότητα πολύ απαιτητική, τώρα εδώ που τα λέμε. Πρέπει σε καθημερινή βάση οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστες, και εδώ βάζω και τα παιδιά της ΚΝΕ, έτσι εννοείται. Πρέπει να είμαστε μπροστά, παράδειγμα αφοσιωμένων ανθρώπων ανιδιοτελών, για να συγκροτηθεί το κίνημα, να γράφονται στα συνδικάτα, στις μαζικές οργανώσεις ο κόσμος, να γίνονται μαζικές γενικές συνελεύσεις, μαζικές διαδικασίες, ακόμα και με διαφωνίες, γιατί όσο πιο μαζικός είναι ο χώρος, υπησέρχονται και οι διαφωνίες. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θέλει συστηματικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ιδιαίτερα με τη νέα γενιά. Και πρέπει να είναι, θέλει, δεν είναι, λέω μια κουβέντα και τέλειωσε, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε με όρους αλήθειας. Αυτό που λέμε, να παρακολουθούν. Αλλά τώρα έχεις και ένα άλλο πράγμα. Ο ίδιος ο καπιταλισμός έχει αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Η βαρβαρότητά του. Πόλεμη, προσφυγιά, μετανάστευση, σχεδιασμός, νέες αιστείες πολέμων προκύπτουν, τώρα Ουκρανία-Ρωσία. Για να μην πω τώρα τι γίνεται και στην Ασία, με Κίνα, Ιαπωνία, Βιετνάμ, για τα όρια, τα σύνορα, τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι πρόοδος, είναι ειρήνη. Και είναι συχνό νέοι που δεν έχουν έρθει σε καμία επαφή με την κοσμοθεωρία μας να τα βλέπουν όλα σαν μια μεγάλη απέραντη καταχνιά. Ένα μαύρο πράγμα. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να δουν πουθενά τη διέξοδο. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ναι, ο καπιταλισμός. Αυτό δεν έχει. Θα γίνεται όλο και πιο βάρβαρος. Τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά το κίνημα μπορεί να αποσπά. Δεν μπορεί να βάλουμε όρια και να πούμε αυτό είναι ο καπιταλισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε να καταρρεύσει. Δεν καταραίει κανένα σύστημα από μόνο του. Χωρίς την μπάλη των μαζών, να πω έτσι. Μια τέτοια έκφραση. Επειδή συζητάμε και με τον κόσμο για το σοσιαλισμό, και πολλές φορές φέρνουμε και παραδείγματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση που είχαμε τον 20ο αιώνα, πολλές φορές νομίζω υπάρχει μια παρερμηνία για το τι λέμε για σοσιαλισμό σήμερα. Δηλαδή, ποιος ήταν ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, που έχουμε βγάλει και το βιβλίο από τη σύγχρονη εποχή. Ναι, κοιτάξτε, τώρα μην φανταστείτε ότι πρέπει να μπορούμε να περιγράψουμε σε κάθε λεπτομέρειε. Καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε και πολλά. Ναι, κομμάτια και κάθε χώρα, βεβαίως, τι μπορούμε να πούμε. Έχουμε την εμπειρία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Πού όμως δεν θα πάμε να κάνουμε αυτό στον 21ο. Ένα λεπτό. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνονται οι γενικές αρχές της σοσιαλιστικής επανάστασης, το πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Τώρα τα λέω κωδικοποιημένα, έτσι. Και η οικοδόμηση έχει μια μεγάλη πείρα. Εδώ που τα λέμε, στον 20ο αιώνα δεν υπήρχε προηγούμενη πείρα. Ούτε ο Μάρξ και ο Έγκλης μπορούσαν να βάλουν λεπτομέρειες, ούτε ο Λένιν. Αυτά γίνονται και στην πορεία. Έχει λοιπόν αυτή την τεράστια πείρα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Εγώ σας λέω, πάρτε τώρα τη Ρωσία του 17 και πάρτε τώρα την Ελλάδα, ας πούμε,
του 2021, όπως και άλλα καπιταλιστικά κράτη. Οι υλικοί όροι, οι αντικειμενικοί όροι για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού είναι πολύ πιο αναπτυγμένοι από ό,τι ήταν στη Ρωσία του 17. Ή ξέρω εγώ στη Μογγολία, ή στο Τατζικιστάν, ή στο Τουρκμενιστάν, παίζει ρόλο. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας. Το γεγονός ότι είναι συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, η οποία αλλάζει το καθεστώς. Φεύγουν οι καπιταλιστές και πάει η εργατική εξουσία. Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το μορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης. Σήμερα, ας πούμε, και όταν λέω εργατική τάξη, η εργατική τάξη μέσα έχει πάρα πολλούς επιστήμονες. Παλιά, όταν λέγαμε εργατική τάξη, ήταν βασικά οι χειρόναχτες εργάτες στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα έχει επιστημονικό δυναμικό. Το μορφωτικό επίπεδο έχει ανέβει. Η εμπειρία της στους σύγχρονους όρους της τεχνολογίας. Οι αντικειμενικοί λοιπόν όροι είναι πολύ πιο εύκολοι. Και ο Μάρξ, ο Έγκελς και ο ίδιος ο Λένιν είχε διατυπώσει πολύ ότι πιο εύκολη είναι η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ας πούμε, στη Γερμανία, αν πετύχει η Γερμανική Επανάσταση, αν γίνονται νικούσε, ή στην Αγγλία ή στη Γαλλία, από ότι ήταν στη Ρωσία του 17. Ναι, που είχε την τσαρική απολυταρχία και είχε όλες τις συνέπειες. Mm. Συν τις δημοκρατίες ενωσιακές που εκεί προϋπήρχαν, ας πούμε, και πάρα πολλά στοιχεία του προηγούμενου κοινωνικού συστήματος, φεουδαρχικών σχέσεων. Επομένως, οι υλικοί όροι είναι πολύ πιο, πιο εύκολη η οικοδόμηση. Δεν λέω ότι είναι απλή, θα έχει σύγκρουση, θα έχει κοιταξική πάλι. Δεν σταματάει με την νίκη της εργατικής εξουσίας, οξύνεται. Αλλά οπωσδήποτε, από την άλλη μεριά, ο ίδιος ο καπιταλισμός, βλέπετε τώρα, δεν μπορεί την κρίση. Συνεχώς, καταρχήν, οι ρυθμοί ανάπτυξης του καπιταλισμού έχουν τελειώσει. Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης που τους επέτρεπαν, ας πούμε, να βελτιώνουν κάπως σχετικά ή απόλυτα τη ζωή της εργατικής τάξης, βέβαια ανισόμετρα, όχι γενικά και προσωρινά. Ανέβαιναν οι μισθοί με την κερδοφορία, ανέβαινε και ο πληθωρισμός την ίδια ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή υπάρχουν σήμερα πολύ περισσότερες προϋποθέσεις. Η αντίληψή μας λοιπόν για το σοσιαλισμό ξεκινάει επίσης από το εξής πράγμα. Μελετάμε την εξέλιξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι έχουν αναπτυχθεί, τι γίνεται τώρα. Στον καπιταλισμό μπορεί να έχεις κλάδους που να έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και η ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη της παραγωγής, αλλά είναι και η τεχνολογία κτλ. Και άλλοι να καθυστερούν. Δεν γίνεται ολόπλευρη ανάπτυξη στην Ελλάδα όλων των κλάδων και όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών του λαού. Αναπτύ, τώρα τι να ακούτε. Τουρισμός, και μιλάμε για τον τουρισμό που φέρνει παραδάκι στους ξενοδοχειακά συγκροτήματα, στους ξενοδοχειακούς ομίλους. Δεν μιλάμε για την ψυχαγωγία, την ανάπαυση και τον τουρισμό του λαού. Ενέργεια. Πληροφορική. Ναι, είναι η... Πώς τις λένε, αυτές οι, τα logistics, οι, ναι, οι αλυσίδες. Κέντρα διανομής και... Ναι, ναι. Αναπτύσσονται ορισμένα πράγματα. Την ίδια ώρα, ας πούμε, σταματάει ο λιγνίτης. Κι άλλο πράγμα η εξόριξη του λιγνίτη με όρους περιβαλλοντικούς, και άλλο πράγμα όπως γίνονται κτλ. Δεν αναπτύσσονται όλοι οι κλάδοι. Έχεις παραγωγή αγροτικών προϊόντων, σταματάει. Η παραγωγή γίνεται με βάση τις εξαγωγικές ανάγκες και όχι την κόσμου, καλή, του λαού, ποιοτική και υγιεινή διατροφή του λαού, την επαρκή. Έχεις λοιπόν, επομένως, εμείς μελετώντας αυτά ξέρουμε ή μπορούμε όχι να διαγράψουμε ένα κλειστό σχέδιο από τώρα, αλλά ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, ότι ο κεντρικός σχεδιασμός, η κοινωνικοποίηση και ο κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να κάνει κατανομή του εργατικού δυναμικού και του παραγόμενου προϊόντος σε όλους τους κλάδους και τους τομείς που έχουν σχέση με τη ζωή, τη διατροφή κτλ. Πρέπει να κάνεις κατανομή σε λαϊκές κατοικίες, να χτίσεις λαϊκές κατοικίες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, στην Ελλάδα είχαμε μεγάλο βαθμό ιδιοκατοίκησης με εκμετάλλευση της γης κτλ. Και με τις αντιπαροχές. Αλλά τώρα τα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα είναι 70 και 80 χρόνων.
κάποια στιγμή θα πρέπει να... Έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανείμεις παραγωγή οικοδομικών υλικών και τα λοιπά για λαϊκή στέγη, την οποία θα πρέπει να είναι δωρεάν ή να έχει ελάχιστο ενέργεια. Φυσικά δεν λύνεται μόνο με το λιγνίτι. Επομένως πρέπει είναι και άλλες οι ανάγκες τώρα σε ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι είχες πριν 100 χρόνια ή πριν 50. Άρα λοιπόν το κόμμα είναι υποχρεωμένο και να αξιοποιεί και επιστήμονες και, να... και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι στο κόμμα αλλά μπορεί να προσφέρουν τις γνώμες τους. Να έχει εικόνα τι αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καπιταλιστικά βέβαια, τι δεν αναπτύσσεται, τι πάει πίσω, ούτως ώστε να δεις πώς θα κάνεις την κατανομή, ας πούμε, της παραγωγής, του εργατικού δυναμικού, του χρόνου εργασίας που χρειάζεται σε κάθε κλάδο. Και μετά δεν είναι μόνο ο παραγωγικός τομέας, είναι η παιδεία, είναι η υγεία, είναι ο πολιτισμός. Επομένως, βλέπεις τι βάση οικονομική, τι κληρονομείς από τον καπιταλισμό. Τις σχέσεις ιδιοκτησίας αρχίζουμε από την αρχή, εννοείται. Αλλά τι παραγωγική βάση σου κληρονομεί ο καπιταλισμός. Αυτή είναι επαρκής. Είναι ανισόμετρη η ανάπτυξη των κλάδων. Επομένως, στο σοσιαλισμό που παλεύουμε για την Ελλάδα, το κόμμα είναι υποχρεωμένο να μην σταματάει τη μελέτη. Όχι μόνο για τις ανάγκες του σήμερα, του αγώνα, αλλά και να οριμάζει το κόμμα και να περνάει. Δεν είναι κάποιοι ειδικοί στο κόμμα που θα έχει, που αυτό πια να γίνεται κτήμα όλου του κόμματος, της ΚΝΕ, του περίγυρού μας, ούτως ώστε να είσαι όσο γίνεται προετοιμασμένος για την οικοδόμηση. Νίκη και την οικοδόμηση. Σωστά. Δεν μπορεί να αρχίσει εκείνη τη στιγμή να τα μελετάς. Κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης όμως, Στρόφισσα, το κόμμα μας τι ρόλο θα παίζει στο σοσιαλισμό, δηλαδή στην Ελλάδα, ναι, της εποχής μας. Είναι και η ερώτηση που μας κάνουν και στον καπιταλισμό, στην ουσία, αν θα κυβερνήσουμε. Α, ναι, αν θα γινόμαστε κυβέρνηση. Στις συνθήκες του καπιταλισμού, ο ρόλος του κόμματος είναι να είναι η οργανωμένη πρωτοπόρα καθοδηγητική δύναμη του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας και να συμβάλλει παίρνοντας υπόψη ότι μέσα στο κίνημα, μιλάμε για τις μαζικές οργανώσεις, δεν συμμετέχουν μόνο κομμουνιστές. Ακόμα που και εκεί οι κομμουνιστές είναι πλειοψηφία στη διοίκηση ενός σωματείου, δεν σημαίνει ότι αυτοί που σε ψήφισαν συμφωνούν, είναι έτοιμοι να έρθουν μαζί σου σε όλα, σε επιβραβεύουν για τις πρωτοπορίες στους αγώνες. Επομένως, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτό που λέμε του εργατικού κινήματος με όρους ταξικούς, όχι ένα κίνημα που υποκύπτει στον αντίπαλο. Είναι δρόμος δύσκολος, αλλά σε αυτό το δρόμο και έχουμε αποτελέσματα. Έχεις πολλαπλασιασμό των αιστείων δράσης και αύξησης και ακόμα σε ορισμένους χώρους και τις συνδικαλιστικές οργάνωσης, εν πάση περιπτώσει. Έχει ευθύνη να παίξει καθοδηγητικό ρόλο. Δεν σημαίνει, δεν ζητάμε από κάποιον να μας αναγνωρίσει ως καθοδηγητική δύναμη. Εννοούμε όταν λέμε καθοδηγητικό ρόλο, ο ρόλος τους να είναι τέτοιος που ανεβάζει το επίπεδο της συνείδησης της εργατικής τάξης, της θέλησης για οργάνωση. Όχι με την έννοια να μας πούνε, ελάτε να μας καθοδηγήσετε η πλατιά μάζα. Δεν ζητάμε αυτή την αναγνώριση. Αλλά με το ρόλο μας να ανεβάζουμε το επίπεδο της εργατικής τάξης και η εργατική τάξη να παίρνει την υπόθεση στα χέρια της. Αυτό που λέμε, ο λαός θα σώσει το λαό. Mm. Μεγάλη διαφορά, ριζική διαφορά από τα άλλα κόμματα που λένε ψήφισέ μας, έρθω εγώ. Βεβαίως, για να ο λαός να σώσει το λαό, αυτό μπορεί να βοηθηθεί με συμπόρευση με το ΚΚΕ. Βεβαίως, εμείς λέμε να γίνουν κομμουνιστές, να γίνουν μέλη του κόμματος, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το επιβάλλεις. Με συμπόρευση με το ΚΚΕ και να αρχίζει να διαμορφώνεται, να μην είναι ένας αμυντικός αγώνας, αλλά να μετατρέπεται σε ένα κίνημα με θέληση ανατροπής. Τώρα, αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας για την επανάσταση, για τις νομοτέλειες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Η πείρα του 20ου αιώνα έδειξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα κομμουνιστικό κόμμα στα πλαίσια μιας κυβέρνησης στον καπιταλισμό να παίξει θετικό ρόλο. Όχι μόνο δεν παίζει θετικό ρόλο. Στην ουσία γίνεται παράγοντας
του αδυνατίσματος και της ήττας του κινήματος. Αυτό το έχει δείξει η πείρα. Γαλλία, Ιταλία, που ήταν κόμματα με 20 και 25%. Γιατί δεν μπορείς? Δεν λέω δεν θέλεις. Δεν μπορείς. Και όταν θέλεις, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς. Γιατί την εξουσία την έχει αστική τάξη. Εγώ σας λέω, ας πούμε, πείτε τώρα, μπαίνει το κουκουέ σε μια κυβέρνηση. Μπορεί να ανατρέψει τη στρατηγική του κεφαλαίου στην Ελλάδα? Θα σου πούνε, ρε κύριε, δέχτηκες να μπεις στην κυβέρνηση στις συνθήκες του καπιταλισμού. Καπιταλισμό έχουμε τώρα, δεν έχουμε σοσιαλισμό. Άρα δεν μπορείς. Τι θα λέει, αυξήσεις κτλ. Μα αυτό το ρόλο πρέπει να τον παίξει με το λαό. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος θα αποσπάσει την άσκηση. Όχι η απειλή του κουκουέ που λένε να μπει στην κυβέρνηση και άμα δεν κάνει αυτό που λες, φεύγω από την κυβέρνηση. Μετά θα σου πούνε, κάνεις διπλή ζημιά. Φεύγεις από την κυβέρνηση και έρχονται οι χειρότεροι. Αυτά τα λέω τώρα, δεν είναι υποτιθέμενα υποθετικά. Έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη. Μπήκε και το Γαλλικό Κόμμα, μπήκε και το Ιταλικό και τώρα. Και στην Πορτογαλία που στηρίζουν την κυβέρνηση. Μετά λέει έρωτη στήριξη στην κυβέρνηση, πάμε για εκλογές και την πληρώνουν μετά τα κομμουνιστικά κόμματα. Γιατί σου λέει, όταν μπαίνεις στην κυβέρνηση, πρέπει να δεχθείς ότι δρούμε στα πλαίσια του συστήματος. Και στο κάτω-κάτω, δεν θέλω εγώ στα πλαίσια του συστήματος να έχω κατακτήσεις, ναι. Αλλά όχι με τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση. Mm. Με τη συμβολή μου στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Ο λαός θα αποτρέψει τα χειρότερα. Όχι η συμμετοχή του κουκουέ στην κυβέρνηση. Ίσως θα γίνει άλλο. Μετά πας σε μια κυβέρνηση και δεν μπορεί να παίζει διπλό ρόλο. Είμαι στην κυβέρνηση και την ίδια ώρα στηρίζω τις λαϊκές κινητοποίησεις. Και συνήθως έτσι έχει γίνει. Όπου μπήκαν οι κομμουνιστές με τους σοσιαλδημοκράτες, γύρισαν τα φιλελεύθερα κόμματα. Αυτό έγινε. Με μαθηματική ακρίβεια. Στο σοσιαλισμό όμως, ποιος ήταν ο ρόλος του κόμματος? Γιατί είπαμε. Καθοδηγητική δύναμη. Στα όργανα εξουσίας μπορεί να μην είναι όλοι μέλη του κόμματος. Και να σας πω και κάτι. Και στις συνθήκες του σοσιαλισμού, τώρα δεν θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για την Ελλάδα, γιατί είναι σαν να προδιαγράφω τα πάντα. Αλλά στις συνθήκες του σοσιαλισμού, συνήθως πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρά τα κριτήρια για να γίνεις μέλος του κόμματος. Γιατί μπορεί να σου έρχονται πολλοί να γίνονται μέλη του κόμματος. Mm. Διαπαιδαγωγημένοι από τον καπιταλισμό, ότι εκεί θα έχω. Θα ανοίξω πόρτες. Ναι. Mm. Πρέπει να είναι ακόμα πιο. Γιατί τώρα πια κρίνεσαι σαν κόμμα στην εργατική εξουσία. Δεν καθοδηγείς το κίνημα κατά της αστικής εξουσίας, κατά μιας αστικής κυβέρνησης, αλλά είσαι καθοδηγητική δύναμη ενός κράτους σοσιαλιστικού, που προχωράει, ας πούμε, προς την κομμουνιστική κοινωνία. Οι ευθύνες είναι πολύ πιο μεγάλες. Επομένως, δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία του λαού μέσα στο κόμμα, γιατί όπως και να το κάνουμε, και το επίπεδο συνείδησης δεν ευθυγραμμίζεται. Ξαναλέω, ο σοσιαλισμός είναι ατελής. Είναι ατελής βαθμίδα της κομμουνιστικής κοινωνίας. Τώρα, πώς θα γίνει στην κομμουνιστική κοινωνία, εκεί είναι να σκεφτεί κανείς. Και δεν τα έχουμε μελετήσει, γιατί μπορείς να μελετήσεις όταν υπάρχουν κάποια αντικειμενικά φύτρα. Μπορείς να μελετήσεις διανοητικά κάτι. Υπάρχει ένα θέμα για την κομμουνιστική κοινωνία. Θα υπάρχει κόμμα, θα υπάρχει. Τι γίνεται, θα υπάρχει αυτοδιεύθυνση? Πώς θα είναι τα όργανα της αυτοδιεύθυνσης? Είμαστε πολύ μακριά για να κάνουμε ένα θεωρητικό σχέδιο, να μην γίνουμε και οι ουτοπικοί κομμουνιστές. Εμείς τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι το πέρασμα στο σοσιαλισμό, η αναγκαιότητα πάλης για την ανατροπή της αστικής εξουσίας, ξεκινώντας και μέσα από την καθημερινότητα της πάλης. Την καθημερινότητα δεν την παραμερίζουμε, την εντάσσουμε στη στρατηγική μας αντίληψη, δεν την παραμερίζουμε. Και από εκεί και πέρα να σκεφτείς, ναι, την Ελλάδα, τη σοσιαλιστική Ελλάδα, και πάλι όχι στις χίλιες λεπτομέρειές της. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Τι θα λογίσεις όμως σε ένα νέο που μας λέει τώρα ότι συμφωνώ, μου αρέσει, ωραία, αλλά είναι ανέφικτο. Στην Ελλάδα να κάνουμε αυτό το πράγμα είναι ανέφικτο. Τι θα του λέγεις? Καταρχήν, η ιστορία της ανθρωπότητας, ας πούμε, είναι το πέρασμα από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο. Γιατί δηλαδή ήταν εφικτό να περάσεις, να
να περάσει από την φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Από τον καπιταλισμό πέρασε στο σοσιαλισμό. Ήταν η πρώτη απόπειρα, χωρίς να τα αποδίδω όλα στο ότι ξέρετε είναι η πρώτη απόπειρα, συγχωρήστε μας, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν σε δικαιώνει ο καπιταλισμός, μην ψάξεις για κάτι άλλο. Κάτσε σε αυτό, ναι. Ξέρετε, πολλές φορές μου έρχεται στο νου, τώρα μου ήρθε και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο αυτό που το πω. Τα έχετε δει τα παράσιτα? Ναι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η πρώτη σκηνή που είδα, ας πούμε, στο έργο αυτό, ήταν εκεί που ζούσε η οικογένεια με τα δύο παιδιά, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, το υπόστεγο μιας πολυκατοικίας. Σε ένα ημιπόγειο κάπως. Ημιπόγειο, σαν ναι, κάτι... Που έμπαζε νερά. Κάτι, ναι, που έμπαζε νερά και είχαν βάλει κάτι αυτά. Απ' έξω ήταν ακαθαρσίες, σκουπίδια και τα λοιπά, βρώμα, ας πούμε, από κρουστική. Και τους βλέπω, οι οποίοι είχαν όλοι από ένα κινητό. Και προσπαθούσαν να κλέψουν το wildfire πάνω. Έτσι, ναι. Και προφανώς θα ήταν, για να παίρνει wildfire, θα ήταν τα έξυπνα τηλέφωνα, δεν θα ήταν τα παλιά. Εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, τι είναι αυτό. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ζεις μέσα στην μπόχα, στη βρώμα, είσαι άνεργος, αλλά έχεις κινητό. Mm. Κλέβεις το ίντερνετ. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δηλαδή, βλέπεις αυτή την αντίφαση, μια πρόοδος φοβερή. Πατάμε ένα κουμπί και μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία και την ίδια ώρα μπορεί να έχεις τα χίλια πράγματα, η ζωή σου να είναι αφόρητη. Νομίζεις ότι δίνεις διέξοδο, δεν λέω εγώ να μην έχεις smartphone, είμαι υπέρ. Αυτή την αντίφαση. Και μετά τι γίνεται, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο, το βρίσκω αριστούργημα, παρότι δεν έδειχνε διέξοδο, γιατί. Εκεί σου δείχνει εργατική τάξη, αστική τάξη, μια εργατική τάξη όμως που είναι αποπροσανατολισμένη, είναι απογοητευμένη, κοιτάζει με παγαποντιές να βρει μια θέση εργασίας και σε βάρος του ταξικού της αδελφού, είναι, έτσι γίνεται. Μη λέμε τώρα, μπορεί να μην μ' αρέσει αυτό, αλλά έτσι είναι. Και τελικά όταν τελειώνει το έργο, ποιο είναι τα παράσιτα. Αρχικά μπορεί να νομίζεις ότι αυτό που δείχνει ως παράσιτο είναι την εργατική τάξη. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε, ας πούμε, να εξοντώσουν τον συνάδελφό τους, τον αδελφό τους ταξικά, για να βρουν δουλειά στη θέση του. Και από αυτό το έργο, όταν δείχνει τα παράσιτα, είναι η αστική τάξη. Mm. Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο έργο, γιατί ούτε ξιδανικεύει την εργατική τάξη. Δείχνει πώς πελαγοδρομεί εγώ, δηλαδή... Σε αρκετούς νέους που έχω συναντήσει σε ένα σπίτι κάπου τυχαία, που δεν το έχουν δει αυτό το έργο. Γιατί βέβαια, να σας πω την αλήθεια, στην Ελλάδα παίχτηκε πριν πάρει το Όσκαρ και όταν πήρε το Όσκαρ δεν παίχτηκε. Ναι. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ τώρα το ακούω, δεν το... Εγώ το έμαθα από την κόρη μου. Μόλις εγώ το είδα, αφού πήρε το Όσκαρ και το είδα. Το είδα όμως όχι στην τηλεόραση, το είδα, όχι στο... Και παίρνω την κόρη μου τηλέφωνο, της λέω ένα καταπληκτικό έργο που αυτό που πήρε Όσκαρ και καμιά φορά έχεις επιφύλαξη. Α, μου λέει, εγώ το έχω δει πριν 3-4 μήνες και συμφωνώ. Της λέω, παίχτηκε στην Ελλάδα? Ναι, μου λέει. Όταν πήρε το Όσκαρ δεν παίχτηκε. Γιατί? Αυτό το έργο είναι εξαιρετικό γιατί δείχνει μια εργατική τάξη που δεν έχει βρει το δρόμο της πάλι. Δείχνει τις αντιφάσεις, τη βιτρίνα του καπιταλισμού και την πραγματική ζωή και την ίδια ώρα σου λέει δεν είναι το παράσιτο αυτή που κάνανε τις παγαποντίες, παράσιτο είναι η αστική τάξη. Mm. Τώρα το λέω λίγο αλληγορικά, έτσι δεν είναι? Γιατί όχι, μπορεί... Είναι και ταυτίζομαι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό που νομίζω, δεν ξέρω εσύ έχεις άλλη ερώτηση. Νομίζω... Τι θα έλεγα δηλαδή στους νέους? Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Επομένως, δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να σταματήσει η ανθρωπότητα και να μείνει στάσιμη. Και γιατί θα πετύχει αυτή τη φορά, θα σου πει όμως? Γιατί αυτή τη φορά θα καταφέρουμε? Ή θα σου πει πάλι θα τραβήξουμε το έργο? Καταρχήν, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες να περάσει στο σοσιαλισμό, πρέπει να το κάνεις. Και να τα καταφέρεις. Τότε τι να σου πω, να του κάνω και ένα πιστοποιητικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν αδυναμίες. Αλλά κοίταξε να δεις. Σήμερα, ξαναείπα, υπάρχουν περισσότερες αντικειμενικές υλικές προϋποθέσεις. Είναι πιο μορφωμένοι, πιο όρημοι κτλ. Και εν πάση περιπτώσει,
Τη δεύτερη φορά ναι. Δεν έχεις δικαιολογία να μην πετύχεις. Mm. Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν είναι σωστό να δίνω ένα πιστοποιητικό διαβεβαίωσης. Θα του πω μπες μπροστά. Διαμόρφωση άποψη. Έλα όλοι μαζί να παλέψουμε. Και εγώ, εσύ, ο ένας, ο άλλος, να αποτρέψουμε να κάνουμε λάθη. Τι να του πω δηλαδή. Να του πω ότι δεν θα, άμα πω δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος, θα το κάνουμε. Να. Γιατί κάπου θα πάψουμε να βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Ο σοσιαλισμός προοδεύει, άρα πρέπει να επιλύσω νέα ζητήματα προς τα μπρος. Προς το πλησιέσμα στον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός για να επικρατήσει πρέπει να κυριαρχήσει η κομμουνιστική κοινωνία σε ένα σημαντικό μέρος του κοινής και ιδιαίτερα στα πιο ισχυρά κράτη. Αλλά το πλησιέσμα έχει σημασία. Λύνω προβλήματα προς τα μπρος. Δεν λύνω τα προβλήματα πηγαίνοντας πίσω. Να. Ή μένοντας στη στασιμότητα και επαναλαμβάνοντας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό θα το λύσει όταν, ας πούμε, το επαναστατικό κίνημα. Πώς να πω, οι άνθρωποι στο σοσιαλισμό μετέχουν και ασκούν το ρόλο τους μέσα στους θεσμούς εξουσίας, ανεβάζουν το μορφωτικό, το θεωρητικό τους επίπεδο κτλ, αποκτούν πείρα, παρεμβαίνουν και δεν κάθονται παθητικοί, περιμένοντας τους μεσίες και τους σωτήρες από τα πάνω. Mm. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ενώ δεν λέμε στον κόσμο «Ελάτε, θα σας σώσουμε», «Ελάτε να παλέψουμε να σωθούμε», ας πούμε. Δεν λέμε για τους μεσίες, τους σωτήρες κτλ. Αυτό, αλλά αν δεις ότι δεν μπορείς πια να ζεις έτσι, ενώ το χάσμα ανάμεσα στο πώς μπορώ να ζήσω καλύτερα με το πώς ζω, έχει μεγαλώσει. Δεν ζούμε πριν 100 χρόνια, όπου, ας πούμε, είμαστε αξιπόλυτοι. Ναι. Και σου ρωτήσουν άλλους ένα ζευγάρι παπούτσια και λες καλύτερα. Σήμερα, και μπάς που και κοιτάξτε, και ορίζοντας τους ανθρώπων, τώρα πριν 100 χρόνια, ήξερες τον διπλανό σου, τον παραδιπλανό σου, σήμερα μπορεί να δεις, είναι πιο φανερές, πιο εξόφθαλμες οι δυνατότητες να ζήσεις καλύτερα mm. από αυτό που ζεις. Είναι πολύ περισσότερες. Γιατί να σας πω τώρα, όταν έχεις, ο κόσμος, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και το τηλεόραση, το ίντερνετ και όλα αυτά γίνονται αγωγή ιδεών μυρολατρείας, συμβιβασμού, παρ' όλα αυτά σου ανοίγουν και έναν ορίζοντα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τα δάση και καταστρέφονται, γιατί είναι μοιραίο να καταστραφούν τα δάση. Η κλιματική αλλαγή είναι άλλο πράγμα, η κλιματική εξέλιξη έχει εξέλιξη. Και αυτό που λένε τώρα έχουμε πρόβλημα, η κλιματική αλλαγή αλλάζει. Και να σου πω και κάτι, κάνει και πρόβληψη. Η γη δεν ήταν η ίδια, οι ήπειροι σχηματίστηκαν στην πορεία, η θάλασσα στην πορεία, αλλάζει. Η φύση δεν μένει η ίδια. Σήμερα όμως ο άνθρωπος, όχι στα πάντα, μπορεί να επενεργήσει θετικά. Mm. Σε αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα κοιτάξτε, όλοι τώρα πέφτει μια βροχή και γίνεται καταστροφή. Ναι. Έχουν συσσωρευτεί προβλήματα έλλειψης υποδομών. Δεκαετιών, δεν είναι τώρα. Ναι, ναι. Για να μην πω πολλών χρόνων. Θυμάμαι ότι παλιά κάποιοι σύντροφοι επιστήμονες που είχαν ασχοληθεί με αυτά μας λέγανε ότι σε 20-30 χρόνια, τότε ο όρος κλιματική αλλαγή δεν υπήρχε. Ή δεν χρησιμοποιούνταν, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Ναι, χρησιμοποιούνταν από επιστήμονες, αλλά τώρα έχει γίνει καθημερινότητα. Και μου λέγανε ότι σε 30-40 χρόνια θα έχουμε καταστροφές. Το λέγανε πέδιο από εδώ και από εκεί, από συσσόρευση μακροχρόνιων προβλημάτων. Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, μου έλεγε κάποιος που ήταν ειδικός, ότι θέλει έργο που να κρατήσει 25-30 χρόνια. Το νερό που παράγεται στη Δυτική Ελλάδα, που υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο μέρος χάνεται. Οι βροχές είναι περισσότερες στη Δυτική Ελλάδα. Θα μπορούσε λοιπόν η Ρόδος, πώς το λένε, η Ανατολική Ελλάδα και τα τελευταία νησιά να έχουν πλήρη επάρκεια. Mm. Αλλά αυτό θέλει έργο. Ποιος επιχειρηματικός όμιλος θα πάει να κάνει έργο 30 χρόνων και μάλιστα στα θέματα του νερού, θέλουν άμεσο και γρήγορο κέρδος. Κασίλα τους μεγάλη τώρα, αν χάνεται το νερό. Mm.
κάνουν τα υλικά πάρκα και έχει προβλήματα στη βιοποικιλότητα, έχει προβλήματα στη γη, στην κτηνοτροφία ή όχι. Δηλαδή να χρησιμοποιείται η επιστήμη. Από τη μια μεριά να έχεις μια πρόοδο σε ένα θέμα και από την άλλη να δημιουργείται καταστροφή σε ένα άλλο. Δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Στο σοσιαλισμό υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που έχεις σαν πηξίδα τις κοινωνικές ανάγκες, να τα αντιμετωπίσεις. Τώρα μην πάμε επειδή το 20ο αιώνα έγινε έτσι, δεν μπορεί να ξαναγίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι και μια αντίληψη ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, δεν ταιριάζει. Κάτι άλλο μπορεί, θα πρέπει να γίνει. Κάποια εξέλιξη. Δεν μπορεί να μένουμε εδώ. Τι να κάνουμε. Άρα να οργανωθούν όλοι στην ΚΝΕ να πούμε, να έρθουν εδώ να συζητήσουμε και με τους προβληματισμούς. Κοιτάξτε, βεβαίως να οργανωθούν στην ΚΝΕ, αλλά αυτοί που θα οργανωθούν στην ΚΝΕ ήδη θα έχουν περάσει από εκεί. Θα έχουν μια. Σήμερα ακριβώς, πώς το λένε, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι τόποι δουλειάς που έχουν νέους ανθρώπους, οι γειτονιές, πρέπει να γίνουν χώροι επικοινωνίας, συζήτησης. Όλοι δεν θα ανταποκριθούν, αλλά δεν ξέρω. Έτσι βγαίνει και από την συζήτηση με τους συντρόφους. Και με το κάλεσμα τώρα του κόμματος. Ακόμα και εγώ που δεν μπορώ να πω ότι έχω την επαφή με νέους ανθρώπους τώρα τόσο πολύ. Υπάρχει μια δίψα στον κόσμο να μάθει. Ναι. Εδώ θέλει προγραμματισμό. Ξεπιέζει καμιά φορά η καθημερινότητα και να βάλεις κάτι που πρέπει να το κάνεις σήμερα για αύριο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Και σε νέους γονείς υπάρχει, αγωνιούν για ορισμένα πράγματα για τα παιδιά τους. Μπορεί να μην ενεργοποιούνται, αλλά έχουν. Υπάρχει πολύς περισσότερος από αυτούς που ξέρουμε εμείς. Ας το πάρουμε έτσι. Πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουμε εμείς. Που έχουν ερωτήματα. Μακάρι, τα ερωτήματα αυτά για το σοσιαλισμό, γιατί να μην τα συζητήσουμε. Την αντίρρηση για το σοσιαλισμό, γιατί να μην τη συζητήσουμε στον νέο άνθρωπο. Με τον νέο άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να συζητάμε μόνο με αυτούς που συμφωνούν μαζί μας. Νομίζω και όλη η προσπάθειά μας και με το κάλεσμα αυτό έχει αναδείξει. Βεβαίως, αυτό κάνει σήμερα. Απευθύνεται το κόμμα. Τι κριτήρια βάζει. Εργάτης, υπάλληλος ας πούμε, φτωχός αγρότης, αυτοαπασχολούμενος, γυναίκες νέοι που ανήκουν στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Δεν θα κάνουμε τώρα διάλογο. Με τους αστούς. Ναι. Άμα θέλει να έρθει και κανένας άλλος που εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να δεν ξέρει που ανήκες, έρθει, δεν του πούμε μην έρθεις. Να ανοίξουμε συζήτηση. Αλλά όχι μόνο συζήτηση. Έλα βρε κύριε, στη γειτονιά σου, στον τόπο δουλειάς, να δράσουμε. Εμείς δεν λέμε, ελάτε με το κουκουέ για να σας σώσει το κουκουέ. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο ή το κλείνουμε? Ας το κλείσουμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συντρόφισσα. Ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά μας. Πολύ για δεύτερη έτσι. Χρονιά. Υποχρεώ. Και φέτος, ναι. Ακούτε να δείτε τώρα. Σύντροφοι είμαστε όλοι. Δεν έχει σημασία. Εγώ τώρα από ηλικία άστα. Σε λίγα χρόνια θα είμαι 80. Ούτε τα αξιώματα έχουν σημασία. Σημασία έχει ότι ανταλλάσσουμε μια. Κάνουμε μια συζήτηση ζωντανή. Ελπίζω να βοηθήσει. Δεν ξέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ χαίρομαι δηλαδή. Που νέοι άνθρωποι έρχονται και συζητάμε. Και εγώ κερδίζω. Να πούμε ότι για όσα συζητήσαμε σήμερα εδώ, να ψάξετε κι εσείς που το βλέπετε τώρα από το σπίτι σας, να διαβάσετε παραπάνω. Η Σύγχρονη Εποχή έχει μέχρι τις 15 του Ιανουαρίου προσφορές. Να μπείτε στο site της Σύγχρονης Εποχής, να πάτε από τα βιβλιοπωλεία της Σύγχρονης Εποχής, να δείτε τα βιβλία. Θα κάνουμε και ένα giveaway. Να στείλετε mail στο knepabankiknet.gr. Θα δώσουμε τα βιβλία, τα τέσσερα τεύχη, τις τέσσερις μπροσούρες αλήθειες και ψέματα για τον σοσιαλισμό, τις μπροσουρίτσες του κουζού της ΚΝΕ, που απαντάνε σε κέρια ζητήματα που μπαίνουν ακόμα και σήμερα. Θα δοθεί η απόφαση του 18ου Συνεδρίου για τις ανατροπές, για τα συμπεράσματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα. Θα δοθούν για τη λογοτεχνία, επειδή είναι και γιορτές, ευκαιρία να διαβάσετε, οι δύο τόμοι των αδελφών Γερσόφ, του λογοτεχνικού έργου. Και θα δοθεί και η μπροσούρα της Ιδεολογικής Επιτροπής της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Στείλτε mail, θα τα πάρετε όλα αυτά μαζί. Έτσι. Ξεπουλάμε. Λοιπόν, καλή και αγωνιστική χρονιά να έχουμε. Και το 2022 μένουμε δυνατοί.